Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, 29 Νοεμβρίου 2020, βρισκόμαστε στα στούντιο του Έλευσης TV. Έχουμε την τεράστια τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Αρτέμι Σόρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Σόρα, ξεκινώντας τη σημερινή μας συνέντευξη, αρχικά θέλω να σας ρωτήσω πώς νιώθετε μετά την αποφυλάκησή σας και το τεράστιο άδικο που ζήσατε όλο αυτό το διάστημα. 44 μήνες, σχεδόν 4 χρόνια. Είστε θυμωμένος, είστε οργισμένος. Οποιοςδήποτε άλλος στη θέση μου, ναι, θα ήταν πολύ θυμωμένος, πολύ οργισμένος. Εγώ δεν είμαι. Και μάλιστα καθόλου. Απέναντίας. Θα πω ότι, βέβαια, σαφώς δεν θα μπορούσα ποτέ να πω και ευχαριστώ. Ιδιαίτερα σε αυτά τα παιδιά, αλλά δεν θα μπορούσα και σαν Έλληνας να πω ποτέ ευχαριστώ και θα μείνω λίγο εδώ. Το ευχαριστώ, αν το θέλετε, είναι ουσιαστικά η ίδια η λέξη εννοεί εφ δίκαιο, χάριστο. Δηλαδή, χάρισε το δίκαιο. Όχι, το δίκαιο δεν χάρισεται. Είναι πάντα δικό σου και δεν μπορεί κανείς να το πάρει, πόσο μάλλον να το χαρίσεις. Η αλήθεια είναι όμως όχι, δεν είμαι καθόλου θυμωμένος. Και απέναντίας, είτε είναι ακριβώς εκεί που ήθελα να έρθουν τα πράγματα και θα ερχόσανται, διότι οι καθεστωτικοί μηχανισμοί και οι αποστατικοί δεν θα μπορούσαν κάτι άλλο να κάνουν από αυτό. Ή να δεχτούν τις πραγματικές αλήθειες που γνωρίζουμε και οι δύο, και η αποστασία και εμείς, και τώρα πια το γνωρίζουν και οι Έλληνες, έτσι. Είναι δεδομένο, όλες αυτές οι αποδείξεις είναι παντού, σε όλα τα site, είναι τόσα χρόνια, έχουν καθιδρυθεί, είναι σε χιλιάδες γραφεία. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν μάθει την αλήθεια και όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και ξένοι, έτσι. Δεδομένου ότι ο παγκόσμιος πλούτος είναι παντού, σε όλο τον πλανήτη. Δεδομένου ότι σταματήσαμε την τόχευση, την ελεγχόμενη τόχευση της χώρας μας, έτσι όπως πηγαίνανε και έτσι όπως χιλιάδες εκπομπές έχουν γίνει για αυτή τη διαδικασία. Πτωχεύει η Ελλάδα, πτωχεύει η Ελλάδα το 12, ήρθε η ώρα, πτωχεύει η Ελλάδα. Τελικά δεν πτώχευσε η Ελλάδα. Σταμάτησα την πτώχευση την Ελλάδα μαζί με τους Έλληνες μου. Τουλάχιστον εκείνους στην αρχή που ξεκινήσαμε όλοι μαζί, αν θυμηθείτε, με βραβεύσανε στα γραφεία της Ενωμένης Ευρώπης ως εθνικό ευεργέτη. Δεν δέχτηκα το βραβείο σε καμία περίπτωση και συνεχίσαμε πραγματικά έναν αγώνα με τους Έλληνες πολίτες. Γιατί περί πολίτη πρόκειται. Και αυτή είναι η πολιτική. Έτσι λοιπόν οι μηχανισμοί δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Το να σε βάλουν φυλακή, το να σε λιδωρούν και να σε βρίζουν με χιλιάδες πρακτόρους πληρωμένους, αλλά και εύκολα από δογματισμένους μηχανισμούς που ελέγχουν σε όλη την πολιτεία και πολιτική του γίγνεσθεν της χώρας μας. Βεβαίως θα πω το γεγονός ότι η φυλάκησή μου στην ουσία είναι μια απελευθέρωση. Ακούγεται οξύμορο, αλλά ουσιαστικά έτσι είναι. Ουσιαστικά είναι σαν να μην έκανα φυλακή γιατί ποτέ δεν ήμουν εκεί. Δεδομένου ότι έχω γράψει πάνω από 200.000 σελίδες. Και φυσικά ήταν μια, όχι θα πω απομόνωση, γιατί παντού είχε πάντα πάρα πολύ κίνηση. Το περιβάλλον στη φυλακή αλλάζει. Φεύγουν, έρχονται φυλακισμένοι, μεταγόμενοι. Αλλά πάντα έπρεπε να βρίσκεις, να στείνεις γρήγορα το νέο περιβάλλον, να το βάλεις σε μια σειρά και να απομονώνεσαι, γιατί έγραφα 20 ώρες την ημέρα. Εμένα όλοι οι φυλακισμένοι, αλλά και οι φυλακές, με θυμώνται ως σε ένα χώρο να γράφω συνεχώς. Εκεί πραγματικά. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να γράφω και να μην είμαι καν στη φυλακή. Δηλαδή δεν θυμάμαι καν τη φυλακή. Δεδομένου ότι δεν μπορεί κανείς να με φυλακίσει, δεν μπορεί κανείς να μου κάνει κάτι. Δεν ήμουνα καν εκεί. Ήμουνα μόνο για τις ανάγκες του φαγητού ή θα έπρεπε να απαντάω σε κάποιον. Σε αντίθετη περίπτωση έχουν γραφτεί τεράστια ταλάνια κείμενα, χιλιάδες σελίδες. Πραγματικά είχα το γραφείο μου, είχα ένα τραπεζάκι γραφείο. Εκεί μπορούσα να. Είμαι ο εαυτός μου για να γράψω ήσυχα, χωρίς να έχω τηλέφωνα, χωρίς να έχω υποχρεώσεις άλλες έξω, αν υπήρχαν θέματα, αλλά πραγματικά είναι όλο αυτό το χρονικό διάστημα και που έλειπα και που είμαι φυλακή, γραφτήκανε χιλιάδες σελίδες. Και όπως και το μεγάλο έπος που θα βγει στις προσεχές ημέρες, με αποτέλεσμα να καλύψει όλα τα αποστατικά κενά, να κόψει τις ρίζες κάθε ψεύδους, κάθε γελιότητας και να αποκαταστήσει την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της δημιουργίας, του ανθρώπου, της πολιτικής, των πάντων. Απ' την άλλη,
μας δόθηκε η δυνατότητα, αν δεν το έκαναν αυτό, δεν θα μπορούσαμε να κόψουμε τα χιλιάδες τιμολόγια που έχουμε κόψει. Και πρέπει να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι αυτό. Μέσα από τα χρόνια επιστοποίησης που εισήλθαν, η επιστοποίηση των 600, αλλά δεν τα 600 είναι τα 2.800, η επιστοποίηση της ανατολής στις μετοχές, η επιστοποίηση των Παγκόσμιων Ταμείων και Ελέγχου, αλλά και άλλων ταμείων περιουσιακών στοιχείων της ίδιας οντότητας του Αρτέμις Ωρα. Και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία χώρα κράτος, δεν ξέρω γιατί σε κάποια δημοσιογραφικά πρακτορία λένε το κράτος αυτό, η χώρα αυτή. Δεν έχετε χώρες. Στον πλανήτη δεν έχουμε χώρες. Έχουμε σημαίες. Αν κοιτάγατε με τα μάτια μου και με τις γνώσεις μου, θα βλέπατε ένα πλανήτη με σημαίες που και αυτές οι σημαίες θα πέσουν. Δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Σήμερα λοιπόν όλα τα κράτη, αν το θέλετε, είναι μόνο ιδιωτικές εταιρείες, δεδομένου ότι από το 1944 όλα τα κράτη έχουν πτωχευτικό δίκαιο και έχουν παραδοθεί ήδη σε μνημόνια, αλλά σήμερα έχουμε μόνο ιδιωτικές εταιρείες που οι κυβερνώντες είναι employees, τίποτα άλλο, είναι υπάλληλοι. Έτσι ακριβώς κόβονται και τα τιμολόγια στο παγκόσμιο UCC, που σημαίνει στην παγκόσμια διακυβέρνηση, την οικονομική τουλάχιστον, και όχι μόνο. Με αποτέλεσμα η ζωντανή οντότητα Άρτεμις Ωρας, με τα περιουσιακά του στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέσα από δικαστικές αποφάσεις πιστοποιημένες ως 73 δισεκατομμύρια, για οτιδήποτε γίνεται, κόβεται αυτή η αξία ή οποιοδήποτε χρησιμοποιήσει το όνομά μου, την οντότητά μου. Αυτή τη διαχειρίζομαι εγώ και φυσικά έχω ρέλησε στον ΟΗΕ, όπου έχει αποδεχθεί το συμβόλαιο το παγκόσμιο σύστημα του UCC. Το παγκόσμιο σύστημα σημαίνει όπου η Ελλάδα, όλα τα κράτη, η Αμερική, τα πάντα είναι ένα. Άρα, τη στιγμή που έχεις να κάνεις με το παγκόσμιο UCC, ό,τι κόψεις είναι και δικαστική απόφαση εισπράξης advance, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρούμε και πρέπει να τηρήσουμε. Και με όλες τις αποδεκτικές διεργασίες. Άρα, όλοι αυτοί λοιπόν που παίζουν στα παγκόσμια social media, γιατί όλα είναι παγκόσμια. Το Facebook είναι παγκόσμιο, το YouTube είναι παγκόσμιο, το Twitter, το Instagram, το Google, οπουδήποτε. Αλλά και όλα τα social media, αλλά και οι τηλεοράσεις. Και βέβαια μέσα από τα κυβερνητικά σχήματα της ίδιας της δικαιοσύνης, που και αυτή είναι ένα παγκόσμιο σύστημα της διαχείρισης των νεκρών, γιατί περί νεκρούς πρόκειται, νεκρούς σας εννοούν. Αυτό είναι το σύστημα το παγκόσμιο, εσείς είστε οι νεκροί. Και οι διαχειριστές, είτε που λέγεται δικαιοσύνη και οι employees, είναι οι διαχειριστές των νεκρών. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Εγώ έχω δηλώσει ήδη ζωντανή την οντότητά μου, άρα διαχειρίζομαι τον πλούτο μου και όποιος επηρεάσει αυτόν, με δικαίωμα παγκόσμιου νόμου, κόβω τιμολόγια στη διαδικασία του ονόματός μου και όχι μόνο, αλλά και του πλούτου μου που επηρεάζεται βάσει του παγκόσμιου νόμου. Νομοθετημένα όλα λοιπόν. Έτσι λοιπόν έχουν κοπεί πάρα πολλά τιμολόγια όταν με μετράγανε στη φυλακή. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν με βάλαν στη φυλακή, κόβεται συγκεκριμένο τιμολόγιο κάθε μέρα που είμαι φυλακή. Κάθε φορά που με μετράνε στη φυλακή, σε μετράνε το πρωί, σε μετράνε το μεσημέρι, το απόγευμα που ανοίγει και το βράδυ. Τέσσερες φορές. Επί τέσσερες φορές υπάρχει ένα τιμολόγιο του συνόλου του πλούτου μου και της απειλής της οντότητάς μου. Κάθε φορά που βγαίνει ένα δικαστικό χαρτί και μου έρχεται μια κλίση, κάθε δικογραφία, κάθε δικαστήριο, πόσες μέρες, αναβολή, ξανά, που θα ξαναγίνει. Αυτό είναι με ένα τεράστιο ποσό, το οποίο είναι πιστοποιημένο στο UCC. Έχουν κοπεί εδώ και 2 χρόνια, από όταν με βάλαν φυλακή, έχουν αρχίσει τα τιμολόγια και σταματάνε τώρα που τελείωσε η φυλακή. Άρα, αν δεν σε βάζαν φυλακή, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να κόψεις. Με νομική διαδικασία, φυσικά σας ενημερώνω ότι το συμβόλαιό μου που είναι στο UCC, έχει 21 item. Ας μην ξέρετε εσείς τι είναι, 21 αφορμές να χρεώσω. Που θα χρεωθεί η αξία επί όσες φορές έχει συμβεί. Είναι μια διαδικασία του παγκόσμιου νόμου το πώς πρέπει να διαχειρίζεσαι τις αμοιβές αλλά και τα τιμολόγια της σύσπραξης σύμφωνα με αυτό που σου συμβαίνει ή και συμβαίνει στην οντότητα αυτή που έχεις τη διαχείρισή του ή το trust έχει τη διαχείρισή του. Σαφώς υπάρχουν μια σειρά από trust που ικανοποιούν και τους παγκόσμιους νόμους αλλά και τα item τα δικά μας. Έτσι, πώς να θυμώσω, με μια καθοστοτική, έχω βέβαια γράφω σε όλα μου τα ιερά κείμενα που γράφω, ότι ο αποστάτης είναι πάντα ηλίθιος, είναι πάντα ανόητος, είναι χαζός.
Τώρα από τι σε διοικούν αυτά τα ζωντόβολα, τα χαζά, έτσι όπως τα ακούτε. Και δεν μιλάμε τώρα για κάποια που μπορεί να γνωρίζεις. Αυτά που δεν γνωρίζεις. Που νομίζω ότι διοικεί τον πλανήτη για τη δημιουργία και για στην αλήθεια του δικαίου. Είναι ανόητα. Είναι ζωντόβολα. Μα δεν μπορείς να έχεις νόηση όταν είσαι έξω από τη δημιουργία και είσαι μπροστά της και το γράφω και το αποδεικνύω. Έτσι, μπήκαν σε μια διαδικασία μόνοι τους και μου δώσαν έρισμα να κόψω πραγματικά εκατοντάδες τιμολόγια. Κάποια στιγμή σε κάποια εκπομπή θα σας δείξω μερικά από αυτά. Πραγματικά είναι τρομερά τα νούμερα, τα οποία αντιστοιχούν στον παγκόσμιο ιστό, όπου χωρίς δικαστική απόφαση μπορείς να κάνεις άμεση χρήση όπου θέλεις. Το τι χρήση θα κάνουμε είναι μια στρατηγική δική μου, η οποία είναι για πιο μελλοντικά σχέδια, αλλά και για πιο βαθύτερη κατανόηση από εσάς τους ίδιους. Απ' την άλλη, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το κάνουμε αν δεν με βάζανε φυλακή, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω χρήση του τεράστιου δικαιώματός μας. Φυσικά υπάρχουν χιλιάδες και άλλα δικαιώματα να κάνουμε, τα οποία δεν θέλω τώρα να τα αναφέρω, αλλά θα ενμείνω εδώ. Άρα γιατί να θυμώσω για κάποιους που ήταν η αφορμή μέσα στην ανοησία τους να κοπούν τόσες χιλιάδες τιμολόγια. Πραγματικά κατά κόσμο καλό που δεν υπάρχει καλό, ούτε κακό, υπάρχει δίκαιο και άδικο. Μέσα στην παραγωγή του τεράστιου άδικου τους, αυτό το άδικο μετατράπηκε πραγματικά σε νόμισμα και βεβαίως, επειδή έχω πιστοποιήσει και ένα δικό μου νόμισμα, με δικαίωμα από το UCC, έχω το δίκαιο credit, άρα όλα τα τιμολόγια μέσα στη Federal Reserve System μπαίνουν ως δίκαιο credit. Το δίκαιο credit έχει 8 δολάρια το ένα, δηλαδή ένα νόμισμα δίκαιο credit είναι 8 δολάρια. Όλα αυτά είναι πιστοποιημένα βάσει του παγκόσμιου νόμου και μετά τη συναγγελία μία μέρα είναι advance στο payment office κατευθείαν. Οπότε είναι τεράστια νούμερα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Σας δηλώνω ότι σφραγίστηκαν και οι τόκοι. Γιατί κάθε μία πληρωμή όπως την έχω εγώ, τη ζητάω την πληρωμή, πρέπει να γίνει μόνο όπως θέλω εγώ. Υπάρχει και ένας τόκος ο οποίος είναι 1% την ημέρα για κάθε καθυστέρηση. Οπότε πραγματικά είναι σφραγισμένοι μέχρι και το 19 όλοι οι τόκοι. Αλλά αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Αν δεν σε βάζαν φυλακή. Τώρα λοιπόν μέσα στην ανοησία τους, ενώ νομίζω ότι κατάφεραν κάτι, δεν κατάφεραν τίποτα, με έχουν κάνει πολύ ισχυρότερο. Με διαφημίζουν βρωμίζοντας. Ενώ η διαφήμιση είναι στο υλικό τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι θέλω να καταλάβετε ότι σε αυτό το τραπεζάκι, ενώ βλέπετε ένα κύκλο, δεν έχει σημασία αν τον κύκλο τον πας από δεξιά προς τα αριστερά ή από αριστερά προς τα δεξιά. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Άρα, τι με βρίζεις, τι λες για μένα, όμορφα λόγια, όπως και να έχει, είναι σε αυτό το πεδίο. Αυτό το πεδίο είναι όλο μαζί. Δηλαδή είναι και οι αποστάτες, είναι και οι πολίτες, είναι και αυτοί που δεν είναι αποστάτες, αυτοί που καταλαβαίνουν, αυτοί που δεν καταλαβαίνουν. Είμαστε όλοι μαζί. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου. Θα αποκαλυφθεί και αποκαλύπτονται συνεχώς η γελιότητά τους, άρα ήδη με έχουν δυναμώσει τόσο πολύ όσο δεν φαντάζονται. Φυσικά και να πούν και αυτά τα υπερτιμολόγια, αν το θέλετε, από την UCC. Διατηρώ ένα αρχείο τουλάχιστον 3 δωμάτια με αποδείξεις τι έχει γίνει, γιατί ουσιαστικά στους 1.500 δικηγόρους του UCC κάθε φορά στέλνουμε τις αποδείξεις. Δηλαδή κάθε φορά που κόβεται ένα τιμολόγιο, κόβεται από πού προκύπτει αυτό. Άρα έχουμε όλες τις αποδείξεις. Σας ενημερώνω ότι δεν έχουμε καμία ένσταση. Οπότε υπάρχει ένα καινούριο πεδίο που νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Όσο περνάει ο καιρός, οποιοδήποτε μηχανισμός ακούμπησε, δηλαδή ο δικαστής που δίκασε, αυτός που έβαλε τις κατηγορίες τις ψεύτικες, τις οποίες θέλει να τις κάνει τεκμήριο και το τεκμήριο δικάζει και δικαζόμαστε. Οτιδήποτε βγαίνει. Αυτός που έβαλε δημοσιεύματα, αυτός που έδωσε εντολή, αυτός που νόμιζε ότι είχε την εντολή στα χέρια του, αλλά τελικά το χαζό αυτό πλάσμα νόμισε ότι είναι αφεντικό του αφεντικού του και ότι καλά το έκανε. Κάποια στιγμή από πάρα πολύ ψηλά από το UCC θα ζητηθούν ευθύνες, γιατί το γνωρίζουμε ότι στην αγορά και κάτω κάποιος πρέπει να πάει φυλακή. Δηλώνω λοιπόν σε όλους αυτούς τους μικρομηχανισμούς που έχουν μια πολύ μικρή θεσούλα ότι είναι σαν τις μύγες για το παγκόσμιο σύστημα. Είναι σαν σκοτών μύγες. Άρα κάποιος θα πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο. Λαϊκά. Όταν θα επιστρέψει από πάνω και θα τελειώσει όλη, όχι θα τελειώσει, θα πρέπει να δοθεί κάπου ευθύνη, γιατί έχουμε τόση μεγάλη ζημιά από τον κύριο Σο. Έχουμε πολύ μεγάλη. Τι κάνατε, γιατί το κάνατε. Φυσικά εκτελούσαν εντολές αυτά τα μικρά πλασματάκια σε οποιαδήποτε θεσμική θέση, όποια και αν είναι, έτσι.
Αλλά όταν από πολύ ψηλά θα ζητηθεί ευθύνες, πραγματικά θα έχουν πρόβλημα από τους δικούς τους μηχανισμούς και από μένα. Δηλώνω ευσαρτός ότι όχι μόνο δεν είμαι θυμωμένος, αλλά νιώθω και την υποχρέωση σε όλα αυτά τα καθεστωτικά μικρά ανόητα παιδιά, ότι καλώς πράξανε και όσο συνεχίζουν και μπορεί να με λιδωρούν, να με βρίζουν, αλλά είναι και τα σενάριά τους, με βολεύει πάρα πολύ, γι' αυτό και δεν πάει και ούτε εμείς ούτε βουλή σε κανέναν. Πέστε ό,τι θέλετε. Τώρα είναι η εποχή που, πώς το λένε, τριγάμε, που κάνουμε τρίγο. Τριγάμε τιμολόγια. Θα έρθει η εποχή που θα κάνουμε και ένα ταμείο. Άρα, αν με ρωτάτε αν έχω δημόσιο, όχι, δεν έχω δημόσιο καθόλου. Αν το θέλετε, και μέσα στη φυλακή, τόσες χιλιάδες σελίδες χειρόγραφο πραγματικής αλήθειας, το οποίο δεν έχουν βγει ακόμα, ειδικά υπάρχει ένα τεράστιο κείμενο που το γράφω ένα χρόνο στη φυλακή τελευταία δηλαδή, το οποίο είναι ο Αχιλλέας και όχι μόνο, είναι 7.000 σελίδες χειρόγραφο, εκεί που τελειώνει η αστροφυσική, η φυσική έτσι όπως την έχουμε δομήσει, αναλήθειες και συστημικές γελιότητες επιστημών και κοινοτήτων, αν το θέλετε, δημιουργίας, ιερατείων, δογμάτων. Αν θέλετε, εγώ βλέπω ένα δόγμα. Ένα ιερατείο είναι. Με πολλά παρακλιάδια. Εσείς γιατί βλέπετε πολλά, μπορώ να σας το εξηγήσω κάποια στιγμή. Ένα είναι. Εσείς βλέπετε πολλά χρηματιστήρια. Ένα είναι. Ένα το χρηματιστήριο. Ένα το ιερατείο. Τα παρακλάδια του είναι δικές τους διαδικασίες για να νομίζεις ότι βυθίζεσαι ή για να φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλουν αυτοί. Άρα όχι, δεν έχω δημόσιο. Να σας πω ότι πέρασα πάρα πολύ καλά. Όχι, δεν έχω περάσει. Πραγματικά είναι φρικτά το περιβάλλον της φυλακής. Τα μάτια μου εμένα βλέπουν τελείως διαφορετικά. Βλέπουν μυαλού ποινικού. Ένας ποινικός ο οποίος κλέβει, μετράει την ποινή του, λέει έκανα 50 ληστείες. Οκ, κάτι άλλο. Ωραία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω 10 χρόνια φυλακή. Θα βάλω τον δικηγόρο, θα βγω έξω στα 5, θα ξανακάνω το ίδιο. Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Εγώ δεν είμαι ένας ποινικός. Άρα η φυλακή λοιπόν, είδα με τα μάτια μου ένα σοφονιστικό σύστημα. Είδα τη δικαιοσύνη πώς δικάζει. Σας λέω ότι έχω διαβάσει χιλιάδες δικογραφίες. Έχω δει αδικίες. Έχω δει πολύ γελία πράγματα. Δολοφόνους, απαγωγής. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Έχω μιλήσει με όλους. Τα μάτια μου και η νόησή μου με επιτρέπει να δω σε βάθος τα πράγματα. Ένα σύστημα, ένα αποστατικό σύστημα δογματικό, άμα το θέλετε, μέσα σε όλες τις φυλακές. Πώς γίνονται όλα τα λησβερίσια. Σαφώς έχω άποψη για χιλιάδες άλλα πράγματα, το πώς συμβαίνει, το πώς γίνεται, όχι μέσα στις φυλακές, αλλά και μέσα στις κοινωνίες, μυστικές κοινωνίες, κοινωνίες μαφιόζων. Ναι, συμφωνώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει καν να βγουν από τη φυλακή για την ιδιοσυγκρασία που διατηρούν. Δεν υπάρχει κανένα σοφρονιστικό σύστημα. Κανένα, μα κανένα σοφρονιστικό. Δεν σοφρονίζεται κανένα μέσα στη φυλακή. Απλά είναι ένα κοινοτάφιο μιανού συστήματος που μηχανεύεται στη βιομηχανία της δικαιοσύνης. Η άποψή μου είναι πολύ συγκεκριμένη, αλλά και για τους φυλάκες και γενικά πώς λειτουργούν οι φυλάκες. Το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο θα αφιερώσω μια εκπομπή μόνο για τις φυλάκες. Όπου εκεί πραγματικά θα αποκαλυφθούν πράγματα στα βαθύτερα στάδια των φυλακών, αλλά και της δικαιοσύνης, αλλά και της αφορμής, της αιτίας που συμβαίνουν όλα αυτά σε μια πραγματική δημοκρατική πολιτεία. Από εκεί θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει δημοκρατική πολιτεία, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει σοφρονισμός, δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχουν δικαιώματα ανθρώπων. Θα έχετε πάντα δικαιώματα για τα σπουργίτια. Για τα σκουλίκια, για τα κουνούπια, για τα ζωάκια, για τα σκυλάκια, για τα γατάκια. Ο άνθρωπος δεν έχει κανένα δικαίωμα στη δημιουργία του. Θα το καταλάβετε όταν μιλήσω για τις φυλακές και ειδικά σοφρονιστικό σύστημα και δικαιοσύνη. Έτσι όπως εγώ την απόλαυσα, την είδα με τα μάτια τα δικά μου. Με χιλιάδες κρατούμενους, μεταγόμενους σε όλες τις φυλακές. Κύριε Ζερό, πραγματικά τα έχετε αναλύσει όλα πάρα πολύ. Το διάστημα αυτό που απουσιάζεται με τη φυσική σας παρουσία, έχουν συμβεί γεγονότα και εσωτερικά στον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, όπως το 2018 που έχετε εκλεγεί από όλο το σώμα ομόφωνα πρόεδρος. Είδαμε τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης να συμμετέχει σε δύο εκλογικές διαδικασίες και το 2019 μιλάω για τις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές, όπου ήσασταν υποψήφιος. Και θέλω να σας ρωτήσω, γνωρίζω ότι ο Οργανισμός Ελλήνων Συνέλευσης διοικητικά έχει 11 κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις και σε όλη την ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό περισσότερους από 300 τοπικούς οργανισμούς.
αλλά και πολλά δικτυακά μέσα ενημέρωσης, web, radio και TV. Κύριε Σόρα, λειτουργούν οι τοπικοί οργανισμοί, οι κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις, τα μέσα, έχουν κλείσει? Ναι, θα ήταν αυτή η ερώτηση, είναι κάθε δημοσιογράφου, καθεστωτικού θα έλεγα, αλλά και δεν έχει να κάνει με εσάς, κύριε δημοσιογράφου, αλλά καθεστωτικού δημοσιογράφου, αλλά και ηλίθιου ανθρώπου. Πραγματικά οι άνθρωποι, να τους λες ηλίθιους, παραξηγιώνται. Ενώ ηλίθιος είναι να είσαι σε λύθη. Λύθη σημαίνει ότι είσαι στην ανυπαρξία. Γι' αυτό και αυτός που κάνει λάθος είναι στη λύθη. Ήταν να κάνεις σφάλμα. Σφάλμα και διορθώσέ του. Όταν όμως κάνεις λάθος, δεν μπορεί να το διορθώσεις. Αφού είσαι σε λύθη, πώς θα διορθώσεις? Αφού είσαι ήδη ανόητη, πώς θα διορθώσεις? Πραγματικά αυτές οι ειδήσεις είναι και λίγο πολύ στα social media σήμερα. Δηλαδή, βλέπεις τα social media, είναι κλείσανε. Δηλαδή, προδικάζουν αποτέλεσμα. Οπότε, μπαίνει σε μια ψευδή διαδικασία, σε μια ψευδή ειδήση, να συζητήσεις και να απαντήσεις πάνω σε μια ψευδή ειδήση. Είναι ουσιαστικά είναι όπως ξεκινάνε όλα τα ιερατικά, δογματικά τμήματα. Έτσι ξεκινάνε, έτσι. Στείνουν την ψευδέστηση, το matrix, την εικονική πραγματικότητα, να συζητήσεις και να μπεις εκεί μέσα να συζητήσεις τη γελιότητα αυτή. Το θέτω για εσάς, το θέτω έτσι όπως το θέτουν αυτοί. Μα είναι δυνατόν? Πώς να είναι κλειστά τα γραφεία όταν είναι σαν να κλείσει την αναπνοή σου? Η Ελλήνο συνέλευση είναι ανάσα, είναι αναπνοή. Ο κόσμος ανασένει. Όταν θα πάψουν οι άνθρωποι να ανασένουν, τότε ίσως να μην υπάρχει λίγο συνέλευση. Όταν θα είστε νεκροί, θα υπάρχει λίγο συνέλευση. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά έχουμε αποδείξει όλη την τεράστια δυναμική του ίδιου του πολίτη, όχι του Αρτέμι του Σόρα. Ο Αρτέμι ο Σόρα ήταν στη φυλακή, σωστά? Σωστά. Τον κυνηγήσαν, τον λιδωρήσαν όσο τίποτα άλλο στον πλανήτη. Για ποιο τον λόγο? Για ποιον λόγο? Για τον απατεώνα που πήρε κάτι, που δεν αποδείχθηκε και τίποτα, δεν υπάρχει κάτι να πάρει. Σε λειτουργήσανε γιατί? Γιατί είπε ότι είσαι 600, άμα δεν έχω 600. Αλλά και αν αύριο το πρωί βγει οποιοδήποτε και πει: έχω ένα 3, 7, 15, 72, θα τον πει στη φυλακή. Κάθε ένα εκεί έξω είναι μόνο με ψέμα. Όλοι οι άνθρωποι, άλλα σκέφτονται, άλλα λένε, άλλα κάνουν, άλλα εννοούν, άλλα πράττουν. Για σκεφτείτε το. Σκεφτείτε λοιπόν τη γελιότητα που σήμερα έχουν επιφέρει σε, σε όλο το σύνολο των ανθρώπων. Η Ελλήνων Συνέλευση όμως έχει βάλει πολύ βαθιές ρίζες. Άρα είμαστε μέσα στη φυλακή. Και μέσα από τη φυλακή βγάλαμε πρόεδρο, σωστά? Σωστά, ναι. Κάναμε εκλογές όλη η Ελλήνων Συνέλευση για να βγάλουν τον πρόεδρο. Το καταστατικό μας δηλώνει ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει για πρόεδρος. Ναι, ναι. Από πουδήποτε. Είναι ελεύθερο το καταστατικό. Μπορεί να έρθει από ένα χώρο της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να έρθει από την Αμερική, μπορεί να έρθει από τη Βόρεια Αμερική, μπορεί να έρθει από τη Ρωσία, από όπου θέλει. Αν διαβάσει το καταστατικό στην εκλογή του Πρόεδρου, είναι ελεύθερο. Λέει τι πρέπει να έχει ο Πρόεδρος, σωστά, πώς πρέπει να είναι ο Πρόεδρος για να βάλει συμμετοχή. Μπορεί να έρθει από πουδήποτε. Ναι ή όχι? Μπορεί. Αλλά κλειδώνει πουθενά το καταστατικό? Συγκεκριμένα φωτογραφίζει κάποιον? Γιατί δεν ήρθε λοιπόν ένα άξιο άτομο οποιοδήποτε να μπει? Άρα κάναμε εκλογή για πρόεδρο, σωστά? Ναι. Στο Πανελλήνιο. Με μια τεράστια διαδικασία για όλη την Ελλάδα, στην επικράτεια. Ωραία. Ψηφίστηκα πρόεδρο. Έτσι. Ψηφίστηκα. Ψηφίστηκα. Και βέβαια ομόφωνο, σωστά? Σωστά. Χωρίς καμία διαφωνία. Ήμουνα ήδη με στη φυλακή. Ναι, έτσι είναι. Άρα τι έκανε το καθεστώς? Έκανε κάτι το καθεστώς? Να διαλύσει την Ελλήνων Συνέλευση. Και τελικά τι έκανε? Συσπήρωσε την Ελλήνων Συνέλευση. Την έκανε δυνατή. Την έκανε μια σφαίρα πυρός, έτσι όπως ο όργος επιτάσσεται. Για σκεφτείτε το. Πάμε λοιπόν μετά στη δεύτερη διαδικασία. Μπαίνουμε λοιπόν στις εκλογές. Στις εκλογές δεν μπήκαμε, ξέρουμε ότι θα μας κλέψουν. Ξέρουμε ακριβώς πως είναι όλο το εκλογικό σύστημα και διεγώ. Αλλά και εσείς τώρα σιγά σιγά. Αλλά όλος ο κόσμος και όλοι οι υποψήφοι μας μάθαν, έμαθαν, κατάλαβαν. Είδαμε τεράστιες διαδικασίες που δεν λειτουργούν. Δεν είδαμε κανέναν εκλογικό αντιπρόσωπο από κανένα άλλο κόμμα, όπως ήρθε από Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς ήμασταν. Είδαμε μόνο από το ΚΚΚ, που αυτό χρόνια είναι εκεί. Είδαμε λοιπόν πώς εκτελούνται οι εκλογές τους. Γιατί δεν είναι εκλογές μας. Είδαμε και τη συμπεριφορά του κόσμου, αν το θέλετε. Είδαμε πολίτες που πηγαίνανε για μπάνιο. Είδαμε πολίτες που έχουμε σε αδράνεια. Είδαμε ένα 67% πραγματικά αποχή μέσα από τα δικά μας τμήματα που είχαμε. Σωστά, γιατί δεν ήμασταν σε όλα. Δεν ήμασταν και στα 22.000, ήμασταν μόνο στα 3.000. Αλλά είδαμε πραγματικά στοιχεία που δεν θα τα ξαναβλέπανε ποτέ
Ένας πολίτης που πολιτεύεται, γιατί σήμερα η Ελλήνη συνέλευση πολιτεύτηκε πολίτης, γιατί στερεώνεται πολίτης. Έξω δεν έχουμε πολίτες. Έχουμε οπαδούς. Οπαδούς από ομάδες. Είτε όχι μόνο ποδοσφαιρικές, θα έλεγα αθλητικές. Είδαμε σέχτες, δόγματα, υπόγεια, βέγγαν. Είναι χιλιάδες τα δόγματα που κυκλοφορούν έξω. Με αποτέλεσμα, είδαμε δογματισμένους ανθρώπους να νομίζουν ότι είναι ένα Λούνα Πάρκ που πάνε βόλτα. Και εδώ κρίνει τη ζωή τους. Σήμερα παραπονιόνται. Και πριν αυτή την κυβέρνηση παραπονιώσονται. Και πάντα θα παραπονιόνται. Λες και αυτό είναι το μήνυμα. Άντε να βγάλουμε οποιονδήποτε για να παραπονεθούμε, να κλάψουμε, να μακαρίσουμε και να πάμε για ύπνο. Πρέπει να τελειώνει αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια Αγίνο Συνέλευση η οποία μπαίνει στη διαδικασία των εκλογών με τον πολιτικό αρχηγό μέσα στη φυλακή. Σωστά. Είμαι πρόεδρος εκλεγμένος. Άρα βάσει του νόμου θα πρέπει να γίνει και η συνέντευξη του πολιτικού αρχηγού όπως ήθιστε και είναι νομοθετημένη με ΦΕΠ. Σωστά. Έγινε τέτοια. Γιατί δεν έγινε. Καταρχάς την ώρα που σε εγκρίνει ο Άριος Πάγος εδώ, είναι ένα μεγαλείο τεράστιο εκλογικής διαδικασίας και εδώ έχουμε να κάνουμε με πραγματικά κατάλυση πολιτεύματος. Πέστε μου εσείς, καταλύεται το πολίτευμα όταν έχει συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό μέσα στη φυλακή και γιατί δεν τον κάνεις έξω, να του βάλεις και να τον φυλάς και με 5 μπάτσους, 10, και συγγνώμη μπάτσους, αστυνομικούς δηλαδή, δυνάμεις ασφαλείας. Άρα μπορεί λοιπόν να με φυλάει με 10 αστυνομικούς, να μου βάλει βραχιόλι, 3 βραχιόλι, να μου βάλει ένα, και να με έχει έξω να μιλάω στον κόσμο για να εκτελέσω το δικαίωμά μου που εκλέγεστε. Σωστά. Γιατί δεν συνέβη. Και δεν συμβαίνει από το ανώτατο όργανο. Δηλαδή, το ανώτατο όργανο του κράτους μας είναι ο Άριος Πάγος. Με ενέκρινε ο Άριος Πάγος ως υποψήφιο ευρωβουλευτή και βουλευτή. Έτσι, γιατί δεν με αφήνει να μιλήσω. Μη φύγω. Έχετε καταλάβει τι τεράστια εργαλεία έχουν για να σε κλειδώσουν όπου θέλουν. Σου βάζει βραχιόλι. 2 βραχιόλια. Σου φυλάει το σπίτι απ' έξω ή την οικία. Ή σε πάει φυλακή. Σου λέει έλα στη φυλακή να κινηθείς. Πήγε την ημέρα, μίλα έξω που θέλεις. Και ξανά άλλα φυλακή να κινηθείς. Είναι εντάξει. Άρα έχει σύστημα να σε κόψει για να μην φύγεις οπουδήποτε. Σωστά. Μα δεν έχει πρόβλημα να μην φύγω. Να μην μιλήσει είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν με ενέκρινε ο Άριος Πάγος ως υποψήφιο βουλευτή και δεν με αφήνει να κάνω το δικαίωμα και το ευρωβουλευτή αλλά και το βουλευτή. Και ένα άλλο κομμάτι. Μα είσαι ήδη ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα. Αν μη τι άλλο, δεν πρέπει να μιλήσω στους υποψήφιους βουλευτές μου. Δεν πρέπει να μιλήσω στον κόσμο. Δεν πρέπει να μιλήσω στο λαό. Πώς μου κόβω αυτό το δικαίωμα. Οπότε γιατί με ενέκρινες. Και αν με ενέκρινες, υπάρχει δικαστήριο κατώτερο του Αρίου Πάγου που είναι και εκτελεί σε εκείνη την κατώτερη απόφαση και όχι την ανώτερη. Εξηγήστε μου. Είναι οξύμορο σε αυτό το σημείο. Ας τα αφήσουμε να το κρίνει ο κόσμος αυτό. Και να αρχίσει ο κόσμος να σκέφτεται τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως η Αγίνο Συνέλευση πήγε μέσα από τη φυλακή και μέσα από διωγμό, γιατί μην ξεχνάμε. Η Αγίνο Συνέλευση, όλο το προεδρείο της ήταν σε 10 κακολογηματικές πράξεις χωρίς να έχει κάνει κάτι. Άρα, πού είναι η κατάλυση πολιτεύματος, ποιος κάνει κατάλυση πολιτεύματος, ποιος στηρεί την ελευθερία του λόγου. Η ίδια δικαιοσύνη μου στηρίζει την ελευθερία του λόγου, το τεκμήριο της αθωότητάς μας. Αθώθηκαν όλοι και τώρα. Γιατί μας είδατε μέχρι εδώ. Δεν πειράζει. Δεν έχει κόστος για εσάς. Ποιοι είστε. Και ο κόσμος. Και τόσες βρώμες που λέγατε και επιτρέπατε. Πώς θα τις κάνετε. Πώς θα γυρίσει πίσω. Ευτυχώς που μπήκαν τόσα όμορφα τιμολόγια. Υπάρχει ένας υπέρογκος αριθμός πλούτου. Που στο μέλλον το προσεχείς. Θα είναι αυτό που θα τους τιμωρήσει κιόλας. Και όχι από εμάς. Από τους ίδιους. Γιατί οι δικοί τους έχασαν. Γιατί δεν έκαναν όλα αυτά. Άρα λοιπόν λέμε ότι από τη φυλακή την ίδια, μέσα από τη φυλακή, η Αγίνο Συνέλευση είναι στη σκηνή, την πολιτική. Σωστά. Και δίνει σοβαρά μηνύματα. Όσο κι αν εσείς την πιέσατε σαν καθεστώς και βάλατε και τον Πρόεδρο μέσα, οι εκλογές έγιναν μέσα στη φυλακή. Άρα οι εκλογές του Πρόεδρου έγιναν μέσα στη φυλακή και από τη φυλακή με βγάλατε Πρόεδρο. Σωστά. Αν δεν σας έκαναν, βάλατε κανέναν άλλον. Τώρα το καθεστώς τι πέτυχε. Δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε καμία εκπομπή. Μας έκλειναν ακόμα και τα διαφημιστικά μας που πραγματικά είναι μέσα από τον νόμο. Μας παρέδωσαν χαρτί μία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Το χαρτί των ψηφοδελτίων είναι πραγματικά ειδικό. Δεν μπορείς να πάρεις από αλλού. Θα αγοράσεις μόνο από εκεί. Άρα μας δίνει το χαρτί μία εβδομάδα.
και έχουμε τρεις μέρες να τυπώσουμε, τόσα εκατομμύρια ψηφοδέλτια. Άρα δεν μπορούσαμε να μοιράσουμε σε κανέναν άνθρωπο ψηφοδέλτιο. Την επόμενη μέρα μετά από τις 3 έχουμε 2 μέρες να μοιράσουμε στις περιφέρειες το χαρτί για να πάει στα εκλογικά τμήματα. Άρα δεν έμεινε τίποτα. Και λέει και ο νόμος ότι 48 ώρες πριν τις εκλογές απαγορεύεται να μοιράσει πουθενά ψηφοδέλτιο. Σωστά. Εμείς πράξαμε σύμφωνα με τον νόμο. Άρα, μόνο που τα ψηφοδέλτια πήγαν και έχουμε μια εβδομάδα περιθώριο να τυπώσουμε και να τα παραδώσουμε στους ίδιους τον κρατικό μηχανισμό για να τα πάει στα εκλογικά μας τμήματα. Ούτε εμείς δεν είχαμε ψηφοδέλτια αυτές τις εκλογές. Ενώ οι άλλοι είχαν 2 μήνες πριν και κάναν ό,τι ήθελαν. Αλήθεια. Δίκιο, ε. Αυτό δει ο κάθε πολίτης. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε στην πολιτική σκηνή. Και μέσα από τη φυλακή. Και μέσα από τη φυλακή λοιπόν έγιναν 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Για να δουν όλοι οι πολιτευτοί μας, να δουν όλα τα στελέχη μας. Τι ακριβώς συμβαίνει. Να δει ο κόσμος. Πώς ακριβώς, αλλά να δει και ο κόσμος να επαναπροσδιοριστεί και να επαναπροσδιορίσει την πραγματική του αληθινή θέση του πολίτη. Γιατί πραγματικά, εκτός όλων των άλλων αποστατικών και εμποδίων που είχαμε και πραγματικά που μας φύγανε στο όριο πάντα, θα πω ότι ο πολίτης δεν φέρθηκε ως πολίτης. Απαξίωσε τις εκλογές. Έτσι έδωσε το προβάδισμα σε κρατικές καθεστωτικές μηχανές με μια κλωστή. Να βγάζουν την κυβέρνηση. Με ψεύτικα μηνύματα στον. Και να τους δώσει το προβάδισμα να κάνουν αυτό που κάνουν κάθε φορά. Άρα το τέλος της ανατροπής της μεγάλης θα το δώσει ο ίδιος ο κόσμος. Με την παρουσία του. Και εμείς το έχουμε δείξει. Υπάρχει μια τεράστια μηχανή, ένας τεράστιος μηχανισμός αυτή τη στιγμή που ενεργοποιείται ο πολίτης ακόμα και μέσα από τη φυλακή. Που η φυλακή, αν το θέλετε, στη φυλακή, μέσα από τη φυλακή βγήκανε. Και εκδοθήκαν και 4 βιβλία. Έτσι δεν είναι. Φυσικά είναι να εκδοθούν άλλα 108. Με όλες τις αλήθειες του δικαίου επί παντός επιστητού. Γιατί εγώ δεν γράφω σε κανένα κείμενο. Ούτε τη γνώμη μου. Ούτε σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει τι μπορώ να αποδείξω. Αλλά δεν γράφω και για μένα τίποτα. Αλλά δεν γράφει τίποτα για μένα. Είναι το ολικό όλο για όλη τη κωδική διαδικασία τη σύνθεση, τη δομή. Τις ίδιες τις δημιουργίες στην αλήθεια του δικαίου των πάντων. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Και προκαλώ οποιονδήποτε εκεί έξω να έρθει να μας πει ότι αυτό δεν είναι έτσι. Όχι να εξηγήσει, να μας φέρει τη δική του ανάλυση και να μας εξηγήσει. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Παρακαλώ. Τον περιμένω. Ιδιαίτερα εγώ. Άρα, αν μη τι άλλο, ο Αρτέμις ο Σόρας και η Ελλήνων Συνέλευση είναι συνεχώς στην πολιτική σκηνή. Χωρίς. Να υπάρχει κανένα εμπόδιο, είτε λέγεται φυλακή, είτε κυνήγι, είτε οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι. Αυτό τουλάχιστον αποδείχτηκε. Ε? Ναι, έτσι. Και σε μια τεράστια νέα αρχή. Αφού δεν μπορείτε να μας κάνετε τίποτα μέσα στη φυλακή. Και δεν υπάρχει κάτι να μας σταματήσετε. Όχι μόνο εμένα. Αλλά την ίδια την αλήθεια. Δεν θα μπορέσει κανένας να τη σταματήσει. Και αυτή είναι η θέληση όλων των Έλληνων ανθρώπων εκεί έξω. Όλων των Ελλάνιων πολεμιστών. Που αγωνίζονται στα γραφεία τους στην πραγματική συλλογικότητά τους. Γιατί εκείνο είναι το μεγάλο μυστικό. Μέχρι χθες είναι σε μια ατομικότητα. Και φυσικά, καλούμε όλο τον κόσμο να καταλάβει και να κατανοήσει. Έλληνα πολίτη. Γίνε πολίτης και άσε από οπαδός. Φύγε από οπαδός και γίνε πολίτης. Σε μια τεράστια διαφορετικότητα που έχουν οι άνθρωποι. Μα δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ίδιος με τον άλλον. Άρα πρέπει να κατανοήσετε ότι στη συλλογικότητά σας είναι η ασυμμετρία σας και η διαφορετικότητά σας στη συμμετρία του στόχου και του σκοπού όλοι μαζί. Άρα αυτό είναι πρωτόγνωρο στα ελληνικά χρονικά. Να βλέπουμε τη συλλογικότητα ανά τόπο, ανά μέρος, ανά περιοχή να συστρατεύονται τον ίδιο στόχο και σκοπό. Με ό,τι διαφορές, αντιξοότητες, αντιδράσεις υπάρχουν. Και πρέπει! Γιατί αυτή είναι η αρμονία. Άρα πρέπει να βρεθείτε όλοι στην αρμονία τη συμμετρία σας. Ασύμμετροι όπως είστε. Και έχω πει ξανά, αν το θέλετε. Υπάρχουν τριών κατηγοριών ψέματα. Τα ψέματα, τα τρομερά ψέματα και. Και. Οι στατιστικές. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από τη στατιστική. Είναι άδικο να ακούτε στατιστικές. Άρα σήμερα λοιπόν πακετάρουν, παλετάρουν τον κόσμο. Α, αφού αυτό συμβαίνει. Ας πάμε σε οποιαδήποτε περίπτωση. Όχι, είναι γελίο
να ακούς τις στατιστικές όλων αυτών των ηλιθιών. Πραγματικά ηλιθιών, γιατί δεν είσαι ηλίθι. Είναι στόχος όμως αποστατικός να βγάζουν στατιστικές. Άρα ακούς τα ποσοστά σου, άρα συμβαίνει αυτό. Όχι, είναι αδιανόητο. Καταρχάς έχουμε πάντα μοναδικά δημιουργήματα. Μοναδικούς πλανήτες, κανένα δεν γίνεται τον άλλο. Ότι είναι στον κυλό, ο ένας πλανήτης στον κυλό και ο άλλος. Ή το ότι εσύ μοιάζεις, έχεις δύο χέρια, δύο πόδια με μένα και με τον κύριο. Αυτό δεν είμαστε της ίδιας ουσίας. Είμαστε όμοι, ίδιοι, αλλά διαφορετικοί. Και μοναδικοί στην οντότητά μας. Δεν θα βρεις ποτέ ίδιο σαν εσένα. Ακόμα και αν βρεις κάποιον που σου μοιάζει, θα έχει διαφορές τεράστιες. Και αν όχι εξωτερικές που θα έχει. Μα καταρχάς ακόμα και οι κλόνοι δεν γίνονται ίδιοι. Έχουν διαφορά στα αυτιά, διαφορά παντού. Μα και κλόνο να φτιάξει ένα διαφορετικό. Τόσο μοναδική είναι η δημιουργία σου. Αλλά δεν γίνεται να ενώνονται δύο άνθρωποι, είτε για συνεργασία, είτε σε ζεύγος, είτε σε οπουδήποτε, και να έχουμε μια στατιστική περί αυτού, αφού είναι μοναδική. Είναι δύο μοναδικοί που ενώνονται σε μια μοναδική σχέση. Είτε συνεργασίας, είτε συζυγίας. Σωστά. Άρα ήδη είναι κάτι άλλο μοναδικό. Δεν γίνεται δύο άλλοι διαφορετικοί άνθρωποι πάλι στη μοναδικότητα της ισοζυγίας τους και στη συζυγία τους να είναι ίδιοι με αυτή και να μου βγάζεις μια στατιστική και να μου τους βάζεις όλους σε μια ρομποτική. Άρα λοιπόν ακυρώνονται όλες αυτές οι γελιότητες ότι η εξαίρεση, υπάρχει και η εξαίρεση αυτό, η εξαίρεση που λένε αυτοί είναι για να είναι σίγουροι για τον ψεύτικο κανόνα. Σας δηλώνω ότι είστε όλοι εξαίρεση. Κανόνας δεν υπάρχει. Έτσι τουλάχιστον όπως αυτοί τοποθετούν. Όλοι σας είστε εξαιρέσεις. Γιατί είστε μοναδικοί. Αυτοί λένε, εντάξει, αν και ακόμα δεν συμβεί αυτό, για να είναι σίγουροι, οι συστημικοί γελοί επιστήμονες λένε, αυτό είναι εξαίρεση. Μα τι είναι εξαίρεση. Και κάθε φορά που σου συμβαίνει και συμβαίνει μια εξαίρεση, λένε, και εσύ εξαίρεση, και εσύ εξαίρεση, και εσύ εξαίρεση. Και σου βάζουν ένα ποσοστό. Εξαίρεση στον εκατομμύριο, εξαίρεση στα 10 χιλιάρικα ή στα 1000. Παιδιά, είστε όλοι εξαιρέσεις. Κανόνας γι' αυτό δεν υπάρχει. Αυτοί οι ψεύτικοι κανόνες είναι δικοί τους. Είναι συστημικοί, είναι γελιότητες. Άρα, αν με ρωτάτε στην ερώτησή σας, η πολιτική σκηνή ανήκει στην Έλληνα συνέλευση. Ανήκει στον Έλληνα πολίτη. Εγώ είμαι εδώ και θα είμαι πάντα γι' αυτόν, έτσι όπως του υποσχέθηκα, ότι είναι καθήκον μου να εκτελέσω την αποστολή μου. Τούτη. Να ενωθούν όλοι οι Έλληνα άνθρωποι. Ναι, οι πολίτες, για την επανακαθίδρυση της Ελλήνων πολιτείας. Του Έλληνα, αυτόχθων, Ιθαγενή, ανθρώπου. Μην μπερδευτούμε. Όπως έχω τοποθετηθεί και εκεί πρέπει να προσέξουμε λίγο. Το λεκτικό. Το λεκτικό μου είναι πολύ συγκεκριμένο. Όταν κάποιος δεν το καταλαβαίνει και μιλάει χωρίς έννοιες λέξεις, άρα ποινικοποιεί τις λέξεις και όχι τις έννοιες δίχως έννοια. Άρα πώς θα δικάσεις δίχως έννοια και πώς θα μου κάνεις μήνυση δίχως έννοια. Άρα και πώς θα με παραξηγήσεις και δίχως έννοια. Εγώ είμαι συγκεκριμένος. Στις έννοιες που χρησιμοποιώ, στις λέξεις, αλλά και στα θερμικά θέματα, τον τρόπο που εκφράζομαι. Σωστά. Άρα πώς θα το ποινικοποιήσουν. Άρα θα πρέπει ή να με μελετήσει ή τουλάχιστον να αφήσει το γεγονός να μην έχει αντιληφθεί και να μην έχει καταλάβει. Ουσιαστικά όλες οι έννοιες τις οποίες εκφράζομαι, δηλώνω, υπογράφω, είναι μέσα στα λάνια κείμενα που είναι και τυπωμένα. Το οποίο είναι και στο διαδίκτυο, έτσι. Είναι παντού. Άρα. Είμαστε σε μια πραγματική αληθινή σκηνή. Τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Και η μεταρρύθμιση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε αυτό που συμβαίνει είναι παγκόσμιο. Άρα κάθε μεταρρύθμιση στην Ελλάδα είναι πλανήτης. Και δεν θα σου έρθει από έξω προς τα μέσα. Και δεν είναι τυχαίο που ξεκίνησα από εδώ. Ναι, διάλεξα την έδρα. Γιατί εδώ είναι η έδρα. Είναι η έδρα του πλανήτη πολύ συγκεκριμένου χώρου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαι εδώ για ένα μικρό κομμάτι που λέγεται Ελλάδα, που σήμερα τη μικραίνουν συνεχώς. Αλλογενείς και δυνάμεις σκοτεινές που συνέχεια σου επιβάλλουν και στη συρρυκνώνουν. Η αλήθεια όμως είναι ότι η Ελλάδα είναι ο πλανήτης. Άλλωστε, εγώ αν το θυμάστε, ήρθα από ένα μέρος του πλανήτη, άλλα από την Αμερική. Σου έφερα ένα πλούτο από εκεί προς τα εδώ. Τώρα, το από εκεί εδώ, το από εδώ εκεί και ξανά, δεν έχει σημασία η στρατηγική. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, με χιλιάδες κινήσεις μπροστά. Το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας. Αλλά δεν χρειάζεται πολλά. Μείνε μόνο στην ένωσή σου, μείνε μόνο στο στόχο και στο σκοπό τη απελευθέρωσή σου αλλά και τη αλήθεια του δικαίου τη ίδια τη Ελλήνων πολιτεία σου. Για να ξαναπά στη σωστή, ορθή, δημιουργική σου θέση. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Για την αρχή. Όσο συνεχώ οι ικανότητέ σου σου επιτρέπουν και το κάθε Έλληνα, αντιλαμβάνεται περισσότερα πράγματα. Και κάθε φορά θα μπαίνει δικαιότερα στον άθλο για να ανεβαίνει συνεχώ το πεδίο και το επίπεδο.
Κύριε Σόρα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ευχαριστώ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε και πάλι σύντομα κοντά σας. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί στο στούντιο του LFCS TV, με καλεσμένο μας τον πρόεδρο του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Αρτέμι Σόρα, και συνεχίζουμε. Κύριε Σόρα, ο τρόπος που λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός σήμερα στην πατρίδα μας, αλλά και ο κομματισμός, τα κόμματα όπως λειτουργούν μέσα στον κοινοβουλευτισμό, μπορούμε να πούμε ότι έχουν σχέση με την αληθινή δημοκρατία? Και θα ήθελα να σχολιάσετε πώς είναι σήμερα το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι μια πολύ σωστή τοποθέτηση αυτή τη στιγμή. Το λέτε κοινοβουλευτισμό. Ναι, θα σας πω ότι οτιδήποτε σεισμός είναι αποστατικός. Είναι κατασκευασμένες εφευρέσεις των αποστάτων. Οτιδήποτε σεισμός. Ακόμα και το ελληνισμός. Είναι ελληνικότητα και δεν είναι ελληνισμός. Άρα είδαμε όλα τα δόγματα είναι εβραϊσμός, χριστιανισμός, μασονισμός. Είναι όλα σεισμός. Μουσουλμανισμός, ισλαμισμός. Ό,τι είναι σεισμός είναι δογματικό, αποστατικό, με αποδείξεις πια έτσι και με, αν το θέλετε, και με παγκόσμια δικαστήρια. Διότι έχουν γίνει αρκετές παγκόσμιες δίκες όσον αφορά ιερατεία και δόγματα που επιβάλλονται όχι μόνο στον άνθρωπο, ελέγχουν, προσβάλλουν την ανθρώπινη φυσιολογία. Εχθρεύονται τον άνθρωπο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ναι, πραγματικά εχθρεύονται τον άνθρωπο και αν μου ζητηθούν και εξηγήσεις, θα τις δώσω με άπλετα στοιχεία που υπάρχουν. Εχθρεύονται τον άνθρωπο. Εχθρεύονται τη φυσιολογία του ανθρώπου. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινοβουλευτισμό. Να μιλήσουμε για κοινοβούλιο, ναι, συμφωνώ. Κοινοβούλιο είναι κοινό για όλους τους βουλευτές. Αυτό είναι το κοινοβούλιο. Άρα δεν γίνεται το κοινοβούλιο, είναι κοινοβουλευτισμό. Είναι κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για δημοκρατία. Και φυσικά μιλάμε για ελάνια δημοκρατία, που εδώ θέλω να δώσω, έτσι ακριβώς όπως το γράφουμε, να σας δώσω και μια, όχι ανάλυση μόνο, αλλά μια πραγματική αποδεικτική διεργασία. Μα βλέπουμε ότι και σήμερα σε αυτόν τον κοινοβουλευτισμό, που είναι κόμματα, άρα δεν μιλάμε για δημοκρατία, τη στιγμή που έχουμε κόμματα, δεν έχουμε δημοκρατία. Τώρα, στον πλανήτη έχουμε συναντήσει κομμουνιστική δημοκρατία, σοσιαλιστική δημοκρατία. Άκυρα. Είναι μια άκυρη διαδικασία να χρησιμοποιούν τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι η δύναμη του δημιουργήματος. Δήμος είναι το δημιούργημα. Ενώ το λέτε και δημότιο. Σωστά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η δημοκρατία προϋπάρχει πριν την εσάρκωσή μας στις κοινοπολιτείες, έτσι όπως αν μελετήσετε και διαβάσετε και αναγνωρίσετε ακόμα τον πολίτη-πολιτεία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα δημιουργήματα, άνθρωποι, τα ανθρώπινα δημιουργήματα, είναι συλλογικά πολιτιακά και ο πολίτης είναι από την ίδια την ανθρώπινη κοσμοπολιτεία που συστήνεται στην ίδια την κωδική κυταρική σύστασή του. Άρα η πραγματική δημοκρατία, εν γέννη δημοκρατεά, αλλά δημοκρατία στη γη, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχει κόμματα, δεν έχει κομματάκια. Είναι μια ολότητα. Ακόμα και σε αυτόν τον
κοινοβουλευτισμό, αν το θέλετε, το οποίο είναι ένα τέχνασμα μιας ψευδοειδεολογιών που αντιπαλεύονται μέσα σε ένα κοινοβούλιο. Αν είναι δυνατόν ποτέ να υπάρχει μια αντιπολίτευση, που ουσιαστικά με την πολίτευση είναι το ίδιο, αλλά το αντί, εδώ είναι μερικές βασικές έννοιες που πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι, ότι το αντίθετο στην αληθινή δημιουργία είναι το ίδιο. Τα χέρια σου είναι αντίθετα, αλλά ίδια και όμοια. Πάντα το αντίθετο είναι το ίδιο. Αυτό δηλαδή είναι ένα απόλυτο, αδιαφυσβήτητο τμήμα της κωδικής σύστασής μας. Τα αυτιά σου είναι αντίθετα, τα μάτια σου είναι αντίθετα, αλλά εστιάζουν πάντα στο ίδιο μαζί, δηλαδή τα χέρια σου τα χρειάζεσαι και τα δύο για να συνδέσεις, να δημιουργήσεις. Μπορώ να σας δείξω χιλιάδες πράγματα αντίθετα, δηλαδή. Όμως, όπως έχω προειπεί, ότι σήμερα οι έννοιες έχουν εκλείψει. Τις έχουν κρύψει στη λύθη οι αποστάτες και έχουν βγάλει σάπιες λέξεις που συνεχώς παίζουν με λέξεις χωρίς να εννοούν τίποτα. Και φυσικά έχουν αντιστρέψει την αλήθεια του δικαίου της εξίσωσης των δύο. Άρα όλα τα αντίθετα είναι ίδια. Έχουν φτάσει όμως σε επίπεδο να λένε δίκαιο άδικο. Κάθομαι εδώ γιατί θα χρειαστεί αργότερα στην πολιτική μας αλλά και στο αξίωμα. Το δίκαιο με το άδικο δεν είναι αντίθετα, διότι αν ήταν αντίθετα θα ήταν ίδια. Όμως το άδικο είναι απέναντι από το δίκαιο και δεν έχει καμία σχέση με το δίκαιο το άδικο. Άρα το ότι βάλεις ένα ας, το άλφα στο δίκαιο και το λες άδικο, δεν σημαίνει, είναι το απέναντι. Τι θέλω να πω, ότι το δίκαιο προϋπάρχει των πάντων. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που μπορεί να το έχω ξαναπεί. Έχεις το δίκαιό σου, μια οικογένεια έχει το δίκαιό της και ένας πατέρας διαχειρίζεται το δίκαιο. Άρα, το δίκαιό σου είναι πάντα δικό σου και το διαχειρίζεις εσύ. Το αντιλαμβάνομαστε αυτό. Δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Μπορεί όμως να παράξει άδικο ή να παραχθεί άδικο από τη μη διαχείριση του δικαίου. Τη στιγμή λοιπόν που έχεις δώσει την εξουσία, εκτός της ουσίας, να εκτελέσει μια διαδικασία, ένα θεσμικό όργανο, είτε στην πολιτεία σου, είτε στην εταιρεία σου, είτε οπουδήποτε, αυτός χειρίζεται το δίκαιο γιατί εσύ του έδωσες το δικαίωμα. Αλλά αυτός έχει δικαίωμα στο δίκαιό σου. Κάτι που δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ από ανθρώπου σε άνθρωπο και ιδιαίτερα να δίνεις τη διαχείριση του δικαίου σου σε ανθρώπους που δεν πρέπει να κουμπάνε καν στο δίκαιό σου. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός που χειρίζεται το δίκαιό σου, του έχει δώσει το δικαίωμα εσύ. Πρέπει να το πάρεις αμέσως πίσω. Και αυτό αναζητάμε από την πολιτεία, εφόσον στηθεί η πολιτεία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν ένας πατέρας που διαχειρίζεται το δίκαιο στην οικογένειά του, έχει 10 παιδιά, 7, 8, δεν έχει σημασία, και πάρει ένα δώρο στο καθένα, αλλά σε ένα, γιατί είναι λίγο άρρωστο ή γιατί έτσι το είδε ή έτσι νομίζει ότι διαχειρίζεται το δίκαιο, και του πάρει δύο δώρα, αυτόματα ο πατέρας δεν έχει κάνει το άδικο. Δεν έχει παράξει άδικο. Ο πατέρας δεν διαχειρίστηκε σωστά το δίκαιο. Και αυτό είναι αποστασία μεγάλη. Επειδή όμως έδωσε δύο δώρα σε ένα παιδί, τα υπόλοιπα σαφώς θα τα συλλέψουν. Ενδεχομένως θα μπουν προς τριβές μεταξύ των αδερφών. Και αυτό το μικρό ίσως το χτυπήσουν τα άλλα και παρεξηγηθούν και χαλάσει και κλονιστεί η ισορροπία της οικογένειας. Θα παραχτεί άδικο λοιπόν ο πατέρας. Δεν έχει παράξει άδικο. Το άδικο παράγεται από τη μη διαχείριση του δικαίου. Αυτό συμβαίνει και συνεχίζουμε εμείς οι άνθρωποι να δίνουμε το δικαίωμα σε κάποιες αξιωματικές τάξεις, σε θεσμικά όργανα όπως πολιτικούς, δικαστές, χιλιάδες θέσεις εργασίας, στρατηγούς, όπου διαχειρίζονται το δίκαιό μας επειδή τους δώσαμε το δικαίωμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της εξουσίας που θα πρέπει να πραγματικά να το δούμε. Άρα λοιπόν θέλω να αντιληφθείτε ότι το άδικο παράγεται από τη μη διαχείριση του δικαίου. Σήμερα οι πολίτες παράγουν άδικο, δίνοντας το δικαίωμα σε αλλογενείς, σε μη ανθρώπους ή σε ανθρώπους που δεν είναι ικανοί, πάρτε το όπως θέλετε, να διαχειριστούν το δικαίωμα τους, είτε την ασφάλεια της χώρας, είτε τους νόμους, είτε την υγεία, τα πάντα. Το κοινωνικό γίνεται σε όλα τα παιδιά και τα επίπεδα. Το πρώτο άδικο λοιπόν που κάνει ο ίδιος ο πολίτης, που δεν είναι πολίτης, είναι οπαδός, γιατί ακούει το δόγμα του, ακούει το ιερατείο του, την ομάδα του, έχει παράξει αυτός. Άρα πετάει και χαρίζει το δίκαιό του και το δίνει σε ανθρώπους να τον ελέγξουν, να τον αφανίσουν, να τον δολοφονήσουν, να τον κάνουν.
Σε αυτό το κομμάτι όμως λοιπόν δεν υπάρχει καμία δημοκρατία. Ακόμα και αν αυτό συμβαίνει, θα πρέπει να υπάρχει μια ασφαλιστική δικίδα στην πολιτεία που δεν θα επιτραπεί αυτό ακόμα και από τον πολίτη. Σε μια πραγματική δημοκρατία, ακόμα και στον κοινοβουλευτισμό του όμως. Συγγνώμη. Σε μια πραγματική δημοκρατία δεν υπάρχουν κόμματα. Γιατί είναι σύσσωμο το σώμα των δημιουργημάτων. Υπάρχει μόνο δημόσια διοίκηση. Δεν μπορεί να ψηφίζει τη δημοκρατία, την ίδια τη δημοκρατία. Πρέπει να είναι ψηφισμένη η δημοκρατία, ότι όλοι θέλουμε να ζήσουμε δημοκρατικά, εφόσον αντιλαμβανόμαστε ότι η φυσιολογία μας έχει δημιουργηθεί με πραγματική δημοκρατία, η οποία προϋπάρχει πριν την εσάρκωσή μας. Πρέπει απλά να ενημερωθούν, να κατανοήσουν και να μπουν στις αλήθειες του δικαίου με την αποδεκτική διεργασία του ίδιου του δικαίου τους. Πρέπει να κατανοήσουν το δίκαιο. Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι τρώνε κλεμμένο φαγητό και λένε αυτό ήταν δίκαιο. Σήμερα σε κάθε δίκη που πας, που παίρνεις το δίκαιό σου και δικαιώνεσαι, αλλά δεν δικαιώνεσαι ουσιαστικά, μπορεί να πράξεις και ένα άλλο άδικο μέσα από τα τερτύπια της νομοδολογίας ή της νομοθετικής δεκαετικής διαδικασίας, θα πήρες το δίκαιο. Σήμερα τρώνε κλεμμένο φαγητό, παράγουν άδικο, δικαιώνεται και δικαιώνεται το άδικο, δεν δικαιώνεται το δίκαιο. Και δεν μπορεί να δικαιωθεί το δίκαιο γιατί είναι πάντα δικό σου. Άρα, κανένας από τους δικαστές σήμερα δεν είναι ερευνητής του δικαίου, γιατί αυτό είναι η αλήθεια των δικαστών, οι ερευνητές του δικαίου. Και να δικάζει η αλήθεια. Δεν δικάζει ο δικαστής. Άνθρωπος προς άνθρωπο δεν μπορεί να τον δικάσει. Πώς θα δικάσουμε εσένα, αφού είμαστε, έχουμε ισοζυγία, έχουμε ισότητα, έχουμε αλήθεια, έχουμε τα ίδια. Άρα δεν γίνεται να σε δικάσω. Θα σε δικάσει η αλήθεια. Αυτό που έκανε. Συγγνώμη τη πολιτεία, δεν το κάνω. Σήμερα λοιπόν δεν βιώνουμε καμία δημοκρατία. Και δεν θέλω απλά να το χαρακτηρίσω. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα λοιπόν υπάρχει μια αντιπολιτευτική πολιτική του τον πάντα που ξεκίνησε η νεότερη Ελλάδα μας, αν το θέλετε, και όχι η Ελλάδα μας, από κόμματα τα οποία δεν κοίτα κανένα ελληνικά. Δηλαδή από τα πρώτα κόμματα που βιώσαμε στην Ελλάδα από το 1841 και μέχρι. Φιλοαγγλικό, φιλοαμερικάνικο, φιλορωσικό, να ψηφίζει ο Έλληνας κόμμα. Φιλοαμερικάνικο, φιλοαγγλικό, φιλορωσικό, φιλογαλλικό, φιλότο. Αλλά κανένα ελληνικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο δυστύχημα, αν το θέλετε, που δεν υπάρχει δυστύχημα. Είναι μια επιλογή αποστατική. Τεχνικά, φέραμε ξένο βασιλιά. Η βάση του ήλιου, οι Έλληνες που έχουν τα βασιλικά δικαιώματα να φέρουν βασιλιά τον Όθωνα τώρα. Μια βαβαρίλα και να έρχεται εδώ. Μια δογματική εκκλησία να διοικείται η πολιτεία μας. Σας παρακαλώ. Ήρθε η ώρα που πρέπει αυτά να τελειώσουν. Το πρώτο άδικο είναι και συντάσσεται από τον ίδιο τον πολίτη που δεν είναι πολίτης, είναι ο παθός. Καλό τον κόσμο να γίνει πολίτης ο ίδιος, να καταλάβει. Και σε μια πραγματική δημοκρατία υπάρχει δημόσια διοίκηση. Σε ένα πραγματικό δίκαιο. Θέλω να καταλάβετε ότι σήμερα οι νόμοι που έχω γράψει για αυτούς και λέω ότι όλοι οι νόμοι στον πλανήτη μας είναι των ιερατείων, των σκοτεινών, βελιρών ιερατείων. Μετά από αυτούς τους νόμους, σε κάθε κυβέρνηση της καθημερινότητας, είναι η νεκρή νόμη. Άρα λοιπόν, το δίκαιο το έχουμε να αποθέσει σε μια δικαιοσύνη που είναι βιομηχανία, καθαρά ιερατική. Σε μια αλήθεια του δικαίου που ποτέ δεν υπάρχει, αλλά πιεσμένοι οι άνθρωποι δικαστές, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Πιέζονται σε μια τέτοια διαδικασία να δικάσουν και να καταδικάσουν. Διαφορετικά θα έχουν πρόβλημα στην εργασία τους. Βάση του νόμου, αλλά ο νόμος δεν έχει καμία φυσιολογία με μένα. Δεν έχει καμία φυσιολογία με μένα. Καμία φυσιολογία με το περιβάλλον μου. Καμία με τη διαβίωσή μου. Με το βίο μου. Με τη ζωή μου. Αν είναι δυνατόν. Όλα αυτά θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι μια πολιτική σκοπιμότητα. Ενάντια στον ίδιο τον άνθρωπο και στην ίδια τη δημοκρατία. Η δημοκρατία, παιδιά μου, της Ελλήνων Πολιτείας και η πραγματική δημοκρατία, έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Το εκλέγει και εκλέγεστε έχει να κάνει με πρόσωπα. Δεν έχει να κάνει με τη δημοκρατία. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με ψευτοειδεολογίες. Κανένας εκεί έξω που ψηφίζουν τα κόμματα δεν έχει διαβάσει το τεοντολογικό του κομμάτι. Το οποίο δεν λέει τίποτα. Και αν θέλετε, σε επόμενη εκπομπή θέλω να μαζέψετε το τεοντολογικό κομμάτι των κομμάτων, δεν θα πω ονόματα, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή 10 κόμματα, τα οποία φέρτε μου το τεοντολογικό κομμάτι, φέρτε μου το καταστατικό τους και τη διακήρυξή τους. Δεν έχει σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Λόγια χωρίς καμία έννοια. Άρα δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης να ταυτίζεται
στην πολιτεία του, στην πραγματική δημοκρατία. Και να φωνάζουμε όλοι για δημοκρατία. Να ορκιζόμαστε τη δημοκρατία. Και ποιο θέμα. Η δημοκρατία είναι όλοι μαζί. Γι' αυτό άλλωστε και η Βουλή, ακόμα και στον κοινό βουλευτισμό. Βλέπουμε ότι συστήνεται σε σώμα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ποιο κόμμα είσαι. Τι έκανες, οκ. Okay. Εδώ στη Βουλή θα είστε όλοι μαζί σε σώμα. Άρα, αν θα είμαστε ένα νομοθετικό σώμα, γιατί αυτό είναι η Βουλή, είναι νομοθετικό σώμα. Αν μη τι άλλο. Ανώτατο όργανο του κράτους, το νομοθετικό σώμα της Βουλής, σωστά. Άρα δεν μας ενδιαφέρει από πού έρχεσαι. Τι κοινωνική ιδεοντολογία μάζεψε στους ψήφους σου, ήρθες εδώ στη Βουλή, έγινες σώμα. Έχει συσταθεί ποτέ η Βουλή σε σώμα. Αν ένα μου το πει. Δεν έχει συσταθεί ποτέ η Βουλή σε σώμα. Τόσα χρόνια. Διαλύεται και δεν συστήνεται ποτέ. Αν δεν συσταθεί, πώς διαλύεται. Άρα διαλύεται κάτι που δεν υπάρχει. Έχετε καταλάβει λοιπόν ότι όλα αυτά είναι σε μια τεντωμένη λεπτή κλωστή. Που τώρα καλείται ο πολίτης να κατανοήσει, να κόψει αυτή την κλωστή και να πάει στις αλήθειες του δικαίου και όχι στα δικαιώματα. Πρέπει να καταλάβετε ότι σήμερα οι νόμοι σας δίνουν δικαιώματα. Ναι, γιατί είστε όχι υπάλληλοι, νεκροί. Αυτοί είναι υπάλληλοι. Σας το εξηγώ ότι δικαιώματα έχουν μόνο οι σκλάβοι και οι επίλυδες. Και θα σας δώσω λίγο πιο διαφορετικά. Πάμε και λίγο κατά κόσμο. Έχετε ένα αυτοκίνητο. Έχεις ένα αυτοκίνητο, οκ. Okay? Είναι δικό σου το αυτοκίνητο. Άρα έχεις το δικαίωμα πάνω σε αυτό γιατί έχεις το δίκαιό σου γιατί είναι δικό σου. Αν δεν είναι δικό σου, δεν έχεις δικαίωμα μόνο σε αυτό, σωστά. Άρα το δίκαιο είναι δικό σου και το αυτοκίνητο είναι δικό σου, σωστά. Εσύ μου δίνεις το δικαίωμα να το οδηγήσω. Έτσι είναι. Μου δίνεις το δικαίωμα γιατί έχεις δίκαιο επί αυτού, σωστά. Αν δεν είναι δικό σου, πώς θα μου δώσεις το δικαίωμα. Και μου δίνεις το δικαίωμα να το πάρω να εξυπηρετηθώ. Μία εβδομάδα, δύο ημέρες, τρεις ημέρες ή ένα μήνα. Σωστά. Άρα δικαίωμα μου δίνεις εσύ που έχεις το δίκαιο. Αυτό θα το αναγάγεται σε όλες τις περιπτώσεις. Άρα αν είσαι ο αυτόχθονε, έγινες ηθαγενής, έχεις το δίκαιο. Και όχι δικαιώματα. Άρα ποιος είναι αυτός ο νόμος. Και ποιο νομικό σώμα, νομοθετικό σώμα, σου δίνει δικαίωμα, λες και είσαι σκλάβος. Άρα ο ένας έχει δίκαιο. Και απορρέει από την ίδια τη δημιουργία του, σωστά. Άρα, αν έρθει ένας επίλυδας, ξέρετε ποιοι είναι οι επίλυδες. Όχι οι αυτόχθονες, σωστά. Σωστά, κύριε Σωρά. Μπορείς να του δώσεις δικαίωμα. Δικαίωμα. Να ζήσει, να φάει, να επιδοτηθεί, να κάνει, να ράγει, σωστά. Μπορεί ποτέ ο επίλυδας να έχει περισσότερα δικαίωματα από ό,τι να έγινε θα γεννή. Σε ποιο δημοκρατικό πολίτευμα θα συμβεί αυτό. Εάν αυτό συμβεί, τότε. Μιλάμε για αφανισμό. Άρα, καταλαβαίνεις ότι θα σε αφανίσει. Ωραία. Ποιο δημοκρατικό πολίτευμα θα ψηφίσει τέτοιο νομικό πλαίσιο. Σήμερα, γιατί υπάρχει τέτοιο νομικό πλαίσιο. Γιατί ο επίλυδας, δεν λέω λαθρομετανάστης, επίλυδας, γιατί έχει περισσότερα δικαιώματα από εσένα. Και πώς η κρατική μηχανή της εξουσίας που είναι εκτός της ουσίας. Το καταλαβαίνεις ότι είναι της ουσίας. Ένας αστυνομικός κύριε δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι τον διατάζουν. Σωστά. Άρα είναι έξω από την ουσία. Δεν είναι ουσία. Άρα ποιος τον διατάζει η ουσία. Ποια είναι η ουσία. Ένας υπουργός οικονομικών, υπουργός αμήνης, υπουργός του πολίτη. Σωστά. Ή τμήμα ασφαλείας. Σωστά. Όπου έχει πάρει εντολή από την ουσία. Ποια είναι η ουσία. Ο πολίτης. Από τι εκπροσωπείται ο πολίτης, από τον κοινοβουλευτικό του άντρα, τώρα. Ε, πού είναι αυτός. Γιατί δεν προστατεύει τον πολίτη. Τελικά είναι δικός ο κοινοβουλευτικός άντρα είναι αυτός. Είναι στη δημοκρατική διαδικασία. Και αν ναι, γιατί συμβαίνει. Εξηγήστε μου. Άρα εσείς να μου πείτε αν βιώνουμε δημοκρατία, η πραγματική δημοκρατία έχω πει, ότι αυτό το μέλημα της Ελληνικής Συνέλευσης είναι το μεγάλο στοίχημα. Να εγκαθιδρυθεί η πολιτεία. Αν δεν δημιουργηθεί η πολιτεία, πώς θα εγκαθιδρύσουμε δημοκρατία, αφού εμείς τα δημιουργήματα με όλη μας τη δύναμη της ένωσής μας θα εγκαθιδρύσουμε την πολιτεία. Άρα πρέπει τη δημοκρατία να την εννοούμε, να την γνωρίζουμε, να την έχουμε μέσα μας. Η Ελληνική Συνέλευση πραγματικά με όλο το βίο της, τις πρακτικές εφαρμογές της, αλλά και όλες τις δομές, θεσμικές και μη κι άλλο, όλο το στερέωμα πραγματικά πάλι σε μια άλλη εκπομπή. Εάν θα σας αναλύσω από την αρχή έως τώρα, θα σας δείξω όλο το σκεπτικό, όλο την κωδική σύσταση και κυταρική δομή της Αγίου Συνέλευσης. Δεν απέχει καθόλου χιλιοστό από την πραγματική κωδική φυσιολογία της δημιουργίας μας.
Και μόνο αυτό, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να ζήσουμε. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε λιγότερα και περισσότερη διαδικασία από την ίδια μας τη φυσιολογία. Γιατί για αυτή υπάρχεις. Μα για αυτή θα πολιτευτείς. Άρα θα πρέπει ο πολίτης να καταλάβει ότι είναι στη φυσιολογία της δημιουργίας του και την πολιτεία του, αν μη τι άλλο, να είναι σύμφωνα με τη φυσιολογία τη δικιά του και του περιβάλλοντος του. Κύριε Σόρα, έχετε γράψει περισσότερα από 100 βιβλία κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού σας στις φυλακές. Γνωρίζουμε ότι έχουν εκδοθεί τα 4 από αυτά. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ναι, εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι βιβλία δικιά μου με την έννοια ότι γράφω την άποψή μου, αλλά ότι γράφω για μένα. Ή ότι περιβάλλουν τα ιερά κείμενα, καταστάσεις, φυλάξεις και αυτά. Αυτά πραγματικά είναι εκτός του συστήματός μου. Δηλαδή, ούτε για τη φυλακή γράφω, ούτε για τους ανθρώπους φυλακής. Είναι πραγματικά η κωδική ανάλυση, μιας βιωματικής ανάλυσης, αν το θέλετε. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι, θα ξεκινήσω από αυτό για να καταλάβετε τι εννοώ. Όλα τα ελάνια κείμενα είναι αποδεικτική διεργασία, το οποίο είναι ένας χάρτης όλος μαζί. Δεν μπορείς να διαβάσεις το τελευταίο και δεν μπορείς να διαβάσεις το τελευταίο αν δεν έχεις διαβάσει από την αρχή. Δεν καταλάβεις όλο το puzzle και το χάρτη. Η διαδικασία είναι ότι μέσα από τη μεγαλοπρέπεια της Ελληνικής Συνέλευσης και τη δουλειά μου έχουμε αναρτήσει όλα τα κείμενα και τα χειρόγραφα στο διαδίκτυο σε ένα τεράστιο site με την εγγραφή. Αν παρατηρήσετε, είναι λοιπόν, μπορεί ο καθένας να τα δει. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορείς από το διαδίκτυο, γιατί θα πρέπει να το έχεις έγγραφο μπροστά σου. Καταρχάς, λέμε τη λέξη να διαβάσει, ενώ πρέπει να βάζει το δία. Διαβάζω, βάζω το δία. Δία είναι ο συμπαντικοσμός. Κάθε μέρα, όσο θα μελετάει, θα αναγνωρίζει περισσότερα από την ίδια πρόταση, από την ίδια παράγραφο. Άρα, θα πρέπει να περπατήσει μετά στο χάρτη, να γυρίσει πίσω σε ένα άλλο κείμενο, να ξαναμπεί σε ένα μπροστά, σε ένα άλλο. Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένας χάρτης που πρέπει να το έχεις μπροστά σου για να κατανοήσεις. Και όχι να διαβάσω λες και είναι ένα άρλεκιν ή να εμπεριέχει ένα δοχείο βιβλίο, το λέω δοχείο, είναι λέξεις οι οποίες είναι άνοες ή να είναι 500 σελίδες, 1000 και στο τέλος να έχει μια πρόταση, μια νούρη του φτωχού. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι μια αποδεικτική διεργασία της ίδιας της φυσιολογίας του ανθρώπου, της δημιουργίας, η κωδική δημιουργία των πάντων, έτσι, επιπαντός επιστητού, αναλύει χιλιάδες ολότητες και μονάδες της ίδιας της δημιουργίας μας για την αναγνώριση των πάντων. Φεύγουν οι φόβοι, οι ενοχές, κόβονται τα ψεύδι, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα συστημικά θα έλεγα, τα αποστατικά, γιατί οτιδήποτε συστημικό είναι καθαρά αποστατικό. Να σε λήξει, να σε περπατήσει στη λύθη και να σε αφήσει πάντα σε μια άπλετη χειραγώγηση των αποστατών. Όλο αυτό με τα ιερά κείμενα φεύγουν. Σε κανένα κείμενο μέσα δεν θα δείτε. Να μιλάω είτε για μένα είτε για την άποψή μου και δεν σας ενδιαφέρει όπως έχω πει την άποψή μου. Άρα, ναι, στη φυλακή γράφτηκαν πάρα πολλά κείμενα. Βεβαίως το αξιακό έχει γραφτεί έξω. Συμπληρώθηκε το αξιακό μέσα. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά που θα πρέπει να, αν το θέλετε, να ολοκληρώνονται και οι άθλοι. Γιατί για να γραφεί ένα κείμενο θα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις και όχι της φυλακής, της τιμητής μου διαδικασίας που θα πρέπει. Και οι άνθρωποι να επέρχονται, να ολοκληρώνεται ο καιρός, να καθίσουν πάρα πολλά πράγματα. Οι συχνότητες των κειμένων είναι πάρα πολύ ισχυρές. Με αποτέλεσμα, θα πρέπει να ολοκληρώνονται τμήματα και στάσεις για να περνά στο επόμενο στάδιο. Δεν γίνει απλά κάθομαι και γράφω. Και ποιος σας είπε, τα γράφω πάντα. Γράφω αυτό που πρέπει, την ώρα που πρέπει, για εκείνους που πρέπει. Από πάντα για πάντα. Πρέπει να καταλάβετε ότι μέσα σε τέτοια τεράστια ενθύμηση που θα μπείτε, τα ιερά κείμενα, θα πρέπει και θα καταλάβετε όπως και υπάρχει ένα δώρο, ενώ το έχω γράψει εδώ και 2 χρόνια. Θα βγει τις επόμενες μέρες σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτό η τελευταία επίκληση που έγραψα, είναι της ελευθερίας. Μόνο η επίκληση της ελευθερίας δεν έχει όρκο και ορκίζομαι. Γιατί στην ελευθερία τώρα, στην εσάρκωσή σας, απαγορεύεται να ορκιστεί κανείς. Γιατί έχετε ήδη ορκιστεί όταν εισήλθατε στην όμικρο δημιουργία. Ο όρκος είναι πάρα πολύ ισχυρός ως συνειδητότητες. Φυσικά, αν διαβάσατε τα κείμενα, θα δείτε ότι προϋπήρχατε συνειδητότητες και μετά σαρκωθήκατε.
και σε αρκό σας είναι πάρα πολλές. Και όχι γελίες φοβίες των ιερατείων που σας γεμίζουν ενοχές και φοβίες. Έχετε χιλιάδες εισαρκώσεις και θα έχετε πάρα πολλές. Θέλω να καταλάβετε όλοι ότι όλοι οι άνθρωποι και όσες συνειδητότητες, οι Ελλάνιες, γιατί μόνο Ελλάνιες είναι, και μετά όταν γίνονται έκτοτες κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχή. Ό,τι έχει αρχή δεν έχει τέλος. Πάντα οι αποστάτες θα τελειώνουν και ξέρουν το τέλος τους γιατί δεν έχουν αρχή σε αυτό που κάνουν και σε αυτό που πράττουν συνεχώς. Στα ανθρώπινα παιδεία και στις αρκώσεις. Αυτοί έχουν τέλος γιατί δεν έχουν αρχή. Αλλά ό,τι έχει αρχή δεν έχει τέλος ποτέ. Καταστάσεις τους, οι αποστατικές και οτιδήποτε έχει τέλος γιατί ποτέ δεν έχει αρχή. Αλλά ό,τι έχει αρχή ποτέ δεν έχει τέλος. Άρα αυτό που θέλω να κατανοήσει όλος ο κόσμος πρέπει να εισέλθει στις αλήθειες του δικαίου. Έχει δρόμενα τρομερά, έχει πραγματικά γεφυρώματα που πρέπει να καταλάβετε. Τη συνειδητότητά σας. Καταρχάς πρέπει να αναγνωρίσετε το παρόν της ολότητάς σας, το παρόν της κοσμικής ζωής σας. Γιατί για αυτή μιλάμε. Έχει για μια στιγμή, αν το θέλετε, κάθε σάρκωση που θα μετωθεί και μέσα στα κείμενα να το αναλύσετε. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την τεράστια διαδικασία, ναι, θα εκδοθούν πάρα πολλά βιβλία. Μάλλον θα εκδοθούν όλα τα Ελλάνια κείμενα. Έτσι θα τα λέτε. Και αυτό είναι τα οποία μπαίνουν σε μια τρόχια αναγνώριση όλου του πλανήτη. Βεβαίως είναι και στα αγγλικά, θα γίνουν και στα γερμανικά. Σαφώς αντιλαμβάνεστε ότι και θα πω αυτό ότι άπειρη τιμή και άπειρο σεβασμό σε συνέλληνες και συνέλληνες που μεταφράζουν και αυτοί που γράφουν. Δηλαδή, ένα χειρόγραφο κείμενο το οποίο είναι δικό μου, 30 περίπου άνθρωποι συντάσσονται να φτιαχτούν τα γραφικά, να φτιαχτούν τα σχήματα ή να γίνει η επιμέλεια, να καθαρογραφεί. Έχει πάρα πολλή δουλειά μέχρι να γίνει βιβλίο και να απολαύσουν, άμα το θέλετε, αλλά να γιωθεί και σε κάθε σπίτι πραγματικά η απόδειξη του δικαίου, του λόγου, της ύπαρξης της δημιουργίας και της αλήθειας του δικαίου του κάθε ανθρώπου. Είναι δικά του, δεν είναι δικά μου, κακώς θα βλέπετε δικά μου, το έχω ξαναπεί. Είναι όλων μας. Είναι το γλυκό μας όλων. Και γι' αυτό είπα ότι θα βγει για κάτι πάρα πολύ σοβαρό τις επόμενες μέρες. Θα εμφανιστεί είναι αυτό που λέγεται δέηση. Και αυτοί το λένε τώρα προσευχές. Όχι, η δέηση είναι δική σου. Είναι το δέσιμο του όρκου που ήδη έχεις κάνει. Στην πραγματική δημιουργία, όταν εισέρχεται η συνειδητότητα για να εισέλθει στη δημιουργία, της δίνει τον όρκο στην ολική ελευθερία του ολικού όλου της. Αυτό από μόνο του δεν μπορεί να ξαναδοθεί όρκος. Θα πρέπει όμως όλοι να θυμάστε με τη δέηση, γιατί η δέηση είναι το δύο γεννάστε. Δηλαδή αυτό που πρέπει. Είναι το δέσιμο που πρέπει. Είναι αυτό που πρέπει να θυμάσαι, αυτό που πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι η δέηση. Και ήδη την αναλύω και στο κείμενο και είναι ακριβώς 13 λέξεις και 48 γράμματα σε 7 εκδοχές του ίδιου του ολικού όλου της δέησης. Εγώ είμαι το όπλο του όρκου μου στο όλον μου, από πάντα για πάντα. Αυτό είναι το ολικό όλον που ορκιστήκατε. Να θυμηθείτε που έχετε ορκιστεί για να μπείτε να κατανοήσετε το ολικό σας όλον, γιατί πραγματικά μέσα από τα ιερά Ελλάνια κείμενα θα αντιληφθείτε ότι το ένα είναι όλα και τα πάντα. Και όλα και τα πάντα είναι ένα. Κι αν είσαι εσύ το όλο και το ένα. Γιατί είσαι ένα. Και είσαι όλα και τα πάντα. Αλλά είσαι και όλα και τα πάντα του ένα. Άρα μπορείς να διαβάσεις μέσα σου. Μπορείς να αναγνωρίσεις. Γιατί όλα και τα πάντα είναι μέσα σου. Όταν αυτό το κατανοήσεις, ψεύτικες θυσίες, ψεύτικες πολιτικές, ασθένειες, έπαρξη, μυσαλλοδοξία, ληστεία, γελιότητα, θα καταλάβεις την αυθονία, θα καταλάβεις την ευδαιμονία, θα καταλάβεις χιλιάδες πράγματα και θα εργαστείς μόνο στο στόχο και στο σκοπό της αποστολής, του στόχου και του σκοπού της εσέρχοσής σου και αυτήν την ευδαιμονία σου. Αλλά δεν γίνεται χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή να υπάρχει, να γίνονται τόσο τραγικά τα πράγματα, να υπάρχουν τόσο ηλίθια γελία ψέματα και τελικά να σαμποτάρει, να σκοτώνει την αλήθεια τη δικιά του. Θα πρέπει να την κατανοήσει. Είναι η ώρα της μεγάλης μεταρρύθμισης στον πλανήτη. Και βέβαια έρχεται, είναι στις μέρες μας και στην οικονομία και σε πρακτικά νόμους εφαρμογής του ίδιου του πλανήτη με μια νομοθετικό τρίπτυχο. Θα είναι οικονομία. Θα είναι το περιβάλλον καταρχάς. Θα είναι οικονομία και τρίτος νόμος θα είναι η ασφάλεια που θα ασφαλίζει περιβάλλον και
οικονομία. Τώρα το λέω περιβάλλον. Οι συστημικοί και οι επιστήμονες καταλαβαίνουν το περιβάλλον και έχουν πει στους ανθρώπους ότι το περιβάλλον είναι το νερό του ωκεανού που είναι κάτι ψαριά μέσα, το χώμα που μπορεί να έχει έρθει με μεταφορές από τα δικά τους. Το περιβάλλον είσαι εσύ. Όλα τα πάντα είναι περιβάλλον γύρω σου. Τον αέρα δεν καταλαβαίνει περιβάλλον. Το χώρο δεν καταλαβαίνει περιβάλλον. Είναι ο ίδιος ο χώρος του χώρου, του πολυχώρου των χώρων. Πρέπει να καταλάβετε τι το περιβάλλον. Και όχι αυτά που λένε οι αρκούδες. Σαφώς έχουμε ακούσει γελία ψώματα. Έχουμε ακούσει ότι υπερθεμένα το πλανήτη. Δεν είναι υπερθεμένα το πλανήτη. Μια χαρά είναι ο πλανήτη, το οξυγόνο 21%. Και αν ποτέ πέσει κάτω από ένα, θα πεθάνε όλοι. Και δεν θα υπάρχει τίποτα. Και όσες βιομηχανίες και να υπάρχουν στον πλανήτη, 21 είναι εκεί πάντα. 1% αν πέσει το οξυγόνο, θα πεθάνουν όλα. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν, ναι, βεβαίως μολύνουν τον πλανήτη, βεβαίως κάνουν βλάβη στον πλανήτη, τεράστια. Βεβαίως μολύνουν τους ωκεανούς, βεβαίως όλη η αποστατήλα, όλη η χυδαιότητα του θράσους των αποστατών που οι άνθρωποι αδρανούν να κοιτάξουν, είναι τις γλίτσες έχουν μολύνει τους ωκεανούς. Οι ωκεανοί μας, οι ωκεανούς δεν είναι μόνο το πλαστικό το μπουκαλάκι, δηλητηριάζουν τους ωκεανούς μας συνεχώς, τους πάγουν συνεχώς. Δεν θα πάθει η αρκούδα άμα λιώσουν οι πάγοι. Και πραγματικά, ας λιώσουν οι πάγοι, μη φοβάστε, δεν θα βουλιάξετε. Η δημιουργία έχει τεράστιους μηχανισμούς. Ο πλανήτης είναι ένα τεράστιο, απόλυτο, ακριβής δημιούργημα που σταθμίζει τα πάντα. Αν αύριο θέλουμε τη Μεσόγειο να ξεραθεί και να την αποξηράνουμε, ναι, η δημιουργία μπορεί να το κάνει. Να σηκώσει τις υπήρους που έχουν βουλιάξει, να βουλιάξει κι άλλες, να κάνει ό,τι θέλει. Τώρα, κάθε άθλιος επιστήμονας που λέει την παραδοχή του ή την πληρωμένη απάντησή του και τον ακούτε συστημικά, πραγματικά με τρελαίνει. Όπως άκουσα και προχτές, έχει φτάσει λέει, πολύ ψηλά. Βεβαίως, η τεχνολογία είναι των ανθρώπων. Η τεχνοτροπία είναι των ανθρώπων. Η τεχνολογία είναι των ανθρώπων. Η εξέλιξή σου μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη, σαφώς σε αληθινές βάσεις. Όχι σε αυτή τη γελιότητα. Άκουσα έναν επιστήμονα αστροφυσικό. Ναι, λέει, οι άνθρωποι έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά. Έχουν φτάσει λέει, να κάνουν μεταφορά, τηλεμεταφορά. Φαντάζομαι ότι ξέρετε γιατί λέω έτσι. Απλά θέλω να πω το όνομά του. Δηλαδή για να γίνει μια τηλεμεταφορά ανθρώπου ή αντικειμένου, μιλάμε για πολλαπλή διάσπαση. Ποιος μωρέ θα κάνει πολλαπλή διάσπαση. Ξέρετε τι γελιότητες έχουν πει. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να φτιάχνουν αποστατικά υβρίδια. Ιούς χιλιάδες ασθένειες. Έχουν φτάσει σε επίπεδο συστημικότητας να λένε ότι είχε ζάχαρο ο πατέρας σου. Θα είσαι και εσύ. Δεν υπάρχει επέδειμη κληρονομικότητα στην ασθένεια. Είναι δυνατόν στη δημιουργία κάποια άθλια ζώα να μιλάνε για κληρονομικές ασθένειες. Πεςτε μου, πόσο τραγικά ηλίθιος πρέπει να είσαι. Πόσο τραγικά ηλίθιος και πόσο γελίος αποστάτης πρέπει να είσαι εσύ, ρε επιστημονάκο. Βρε δογματισμένο παλιόσκυλο, να το πω έτσι, να του λες τον ανθρώπου ότι έχει κληρονομική ασθένεια. Το ζάχαρο είναι κληρονομική ασθένεια. Απλά έχει κάνει μια παρέμβαση στη δημιουργία που ποτέ οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα. Αλλά και ό,τι έρθει ως παρέμβαση στον οργανισμό του, είχαμε την ίαση. Έχει ζάχαρο. Ωραία. Να μην έχει. Δεν πεθαίνει με ζάχαρο με τον γιατρό και με το χάπι. Αυτή ήταν η ίαση. Άρα σήμερα λοιπόν μιλάνε για κληρονομική. Δεν υπάρχει κληρονομική πάθηση. Ξέρεις γιατί. Γιατί έχουν παρέμβει στο DNA σου. Οπότε από εδώ και πέρα, αφού ο πατέρας σου έχει εγκεφαλικό, θα πάρεις εγκεφαλικό. Είναι δυνατό. Αφού ο πατέρας σου έπαθε πνευμονία, θα πάρεις και εσύ. Δεν υπάρχει κανένα γονίδιο της δημιουργίας. Όλα είναι υγιή. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις αποστατικές που συνεχώς οι αποστάτες ρυθμίζουν και είναι σε τέτοιες πρακτικές εφαρμογές όπου μπαίνοντας στο DNA σου, θα έχει και το παιδί σου, θα έχει και το εγγόνι σου. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει και να σταματήσει με πραγματική ιατρική που δεν παράγει βλάβη στον άνθρωπο. Που όταν παράγει βλάβη στον άνθρωπο, παράγει στο περιβάλλον. Όταν παράγεται στο περιβάλλον έξω από τον άνθρωπο, μα το περιβάλλον είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Άρα ήδη η βλάβη στον πλανήτη είναι παντού. Και όταν είναι στον πλανήτη, είναι σε σένα. Είναι σε σένα, είναι στον πλανήτη. Είναι το ίδιο και το αυτό. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε όλοι και θα πρέπει μόνο μια όλη να το σταματήσουμε. Αυτό σταματάει και καλύπτει την προηγούμενη ερώτησή σας. Μου λέτε πώς θα σταματήσει. Με κατανόηση, με αναγνώριση. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι έχει συμβεί στον πλανήτη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα ψεύδια που μας λένε. Θα πρέπει να πάμε σε βασικές αρχές των ολοτήτων της αλήθειας
τι που συμβαίνει, αλλά και τι πρέπει να γίνει. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να μπούμε σε μια πραγματικά, πρέπει οι άνθρωποι να διοικηθούν και να διοικήσουν με τις πραγματικές δημοκρατίες της ολότητάς τους. Σε μια ελληνοπολιτεία με πραγματικούς νόμους, και αυτό θα βγαίνει σιγά σιγά προς τα έξω, τότε θα λυθούν τα θέματα της οικονομίας, της ισχύς, της δύναμης. Δεν θα κλέβεται όλη αυτή η ενέργεια. Θα σταματήσει. Υπάρχει ένας τεράστιος πόντος στον πλανήτη αυτή τη στιγμή που θα αλλάξει θέση. Σήμερα λοιπόν καλώ όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον πλανήτη. Και πραγματικά μας παρακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι. Αλλά θα πρέπει η βάση, η ρίζα, εδώ που ήρθα, να ξεκινήσει όλη αυτή την τεράστια μεταρρύθμιση. Να κατανοήσει, να καταλάβει και να εισέλθει με ελεύθερη βούληση. Όχι για να την πληρώσει, πρέπει να καταλάβει. Αν σε πληρώσω, μου ανήκει. Αν σε πληρώσω, θα τα ζητήσω πίσω. Αν δεν σα ζητήσω πίσω, κάπου θα θυμώσει, δεν θα το κατανοήσει καν. Άρα θα πρέπει να έρθει με ελεύθερη βούληση. Θα πρέπει να κατανοήσει καλά. Θα πρέπει να εισέλθουν όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα και οι Έλληνες. Και θα πω και τη λέξη ακόμα και αν δεν είναι Έλληνες. Γιατί χιλιάδες χρόνια μα αλλοιώνει το DNA μας εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν, εγώ μιλάω για τον ίδιο τον άνθρωπο και όλα μου τα γραπτά. Δεν μιλάνε για τον Ελλαδίτη, μιλάνε για τον Έλληνα άνθρωπο. Ο Έλληνα άνθρωπο είναι παντού και ο πλανήτη είναι Ελλάδα, γιατί αυτό είναι προτείνει η πέτρα. Δεν είναι μόνο το γεωγραφικό διαμέρισμα που συνεχώς μας πιέζουν και μας σμικραίνουν. Άρα θέλω να καταλάβει ότι θα πρέπει να ενωθεί στο στόχο και στο σκοπό. Όχι μόνο τη απελευθέρωσή του, γιατί αυτό είναι. Και αυτόματα να βάλει σε λειτουργία μια πραγματική πολιτεία όπου θα παράγεται παιδεία, ισχύ, δύναμη, υγεία. Έτσι. Ποτέ δεν θα έχουν υγεία. Ό,τι θέλουν να λένε. Χιλιάδες ψεύδι. Είδαμε στους δημοσιογράφους και πραγματικά κάνε μια εκπομπή για δημοσιογράφους. Να δείτε τι έχουν πει όλοι μαζί. Και τι στόχους είχαν, γιατί πρέπει να δεις και πίσω από αυτό που κάνουν. Ανόητοι άνθρωποι. Οι οποίοι μπορούν μόνο να έχουν τη βούληση ενός κουμπιού. Ό,τι βούληση έχει ένα κουμπί που το πατάς, άλλο τόσο έχουν και αυτοί. Για να το κάνουν αυτό θα τους διώξουν. Αλλά και με ευχαρίστηση το κάνουν. Από εκεί και πέρα ο κόσμος θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης να γίνει πολίτης, να δομηθεί και να εισέλθει με την προσωπικότητά του, με την ίδια την παρουσία του. Αυτό θα είναι μια τεράστια δυναμική για πρώτη φορά, τα οποία ήδη μπαίνουμε σε μια συλλογικότητα, ένα περιοχή και καλό σε όλη την επικράτεια, αλλά και στο εξωτερικό, οι άνθρωποι να πραγματικά να δημιουργήσουν τη συλλογική μονάδα τους. Είναι σημασία να καταλάβετε ότι πρώτα προέχουμε ότι είμαστε συλλογικά όντα και μετά έχουμε το ατομικό κομμάτι το δικό μας της προσωπικής μας ζωής, η οποία πάντα είναι τμήμα της συλλογικότητάς μας. Σε αλήθεια την περίπτωση δοκιμάστε σε ένα βουνό μόνο σας. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Ακόμα και ο τρόπος που ο άνθρωπος εισέρχεται στην σάρκωσή του, θέλω να καταλάβετε ότι έως τα 2 του χρόνια κρέμεται, άμα το θέλετε, η ζωή του όλη από τη συλλογικότητα. Άσχετα γίνει αδερφή, η μάνα, πατέρας, αλλά από άλλους ανθρώπους. Αλλά δεν είσαι ένα αυτόνομο που από την πρώτη μέρα γεννιέσαι και σηκώνεσαι. Κάνεις 2 χρόνια να περπατήσεις, άρα σε φροντίζουν συλλογικά οι άνθρωποι. Και κάποιες κοινωνίες παράγουν για σένα για να σηκωθείς. Σωστά. Σωστά. Θέλεις άλλα 2 να μιλήσεις για να συνοηθείς. Μετά 12. Να συντηρηθείς τις προσωπικές σου ανάγκες. Από το κρύο και από τις προστασίες του περιβάλλοντος. Και τα πόσα χρόνια είναι. Όλο αυτό είναι μια συλλογική διαδικασία να ζήσεις με τους ανθρώπους. Άρα ζούμε μαζί. Είμαστε συλλογικά όντα. Ιδιαίτερα. Και όχι αγέλες. Δεν έχει καμιά σχέση. Ξεχάστε τον άνθρωπο με κάθε τι ζωικό ζούγκλας. Όπως τουλάχιστον οι αποστάτες το θέτουν και πρέπει εσείς να το χάψετε. Δεν έχει καμιά σχέση. Θα έχει τελείως διαφορετικά πράγματα. Με αυτά 18 σου να ανέβουν οι ορμόνες σου. Να ολοκληρωθούν και στα 22 ολοκληρώνονται τα πάντα για να ξεκινήσεις. Άρα έχεις χάσει το 1/3 της ζωής σου μόνο για να ολοκληρωθείς. Και αυτό το κάνεις συλλογικά. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι όλο αυτό το τέλος, αυτή την αποστασία, αλλά και την αρχή μιας μεγάλης μεταρρύθμισης, μετά από τον αποστατικό ρυθμό, θα το κάνουν μόνο οι άνθρωποι με ελεύθερη βούληση. Όχι με υποσχέσεις ψυχής, εργασίες, πάρε ένα μέρισμα, πάρε ένα αυτό. Είναι όλα δικά του. Θα είναι μεγάλο άδικο να αρχίσουμε να μοιράζουμε μερίσματα και πλούτο για να αγοράσουμε τον Έλληνα πολίτη. Ναι, αυτή τη στιγμή θα πω άπειρη τιμή και απλό σεβασμό σε χιλιάδες Έλληνες πολεμιστές μου. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί έξω που αναγνωρίζουν και τι λέω, αναγνωρίζουν και τη δημιουργία τους, αναγνωρίζουν και την αλήθεια του δικαίου τους. Δεν θα πω είναι μαζί μας, είμαστε μαζί όλοι. Δεν είναι μαζί μου, είμαστε όλοι μαζί.
Εγώ πραγματικά έχω πει ότι όταν ποτέ κλειδώσουμε το Ολυμπικό Όλο, γιατί εκείνο το διακύδευμα. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να καταλάβετε ότι είστε συνδεμένοι με το Ολυμπικό σας όλο. Και όχι μόνο αυτό που ζείτε. Έχετε προηγούμενη ζωή. Όχι ζωή. Ζωές! Έχετε μια κοσμική αθάνατη ζωή. Πρέπει να καταλάβετε αυτό το μεγαλείο για να σταματήσετε να φοβάται όλοι. Που σημαίνει αυτό το Ολυμπικό Όλο θα πρέπει να το αναγνωρίσετε. Και εκεί το αναγνωρίζουμε όλοι. Άρα και εδώ, για να κλειδώσουμε κάποια στιγμή οποιαδήποτε αποστασία να εισέλθει. Ακόμα, όχι ακόμα δεν είναι η ώρα, αλλά αργότερα θα με ακούσετε να λέω όχι εμείς. Γιατί από τώρα που λέω εμείς η Αγίου Συνέλευση είναι ότι διαχωρίζω ένα άλλο κοινό και είναι αυτοί. Αυτοί ποιοι είναι. Αφού αυτοί είμαστε εμείς πάλι, γιατί τους λες αυτούς. Άρα κάθε διαχωριστικότητα διαχωρίζει το κομμάτι από το ολικό σου όλον κάτι που πες μας αυτή τη στιγμή από το ολικό σου όλον τι θα μας έδινες. Τίποτα θα μας έδινες, ούτε το μικρό σου νικάκι. Ε? Δεν αποχωρίζεις τίποτα. Αλλά τελικά. Τεμαχίζεσαι άμα το θέλεις. Θρησκευτικά, ιερατικά, πολιτικά, οικονομικά, ταξικά. Από το λοιπόν σου όλων. Με τεράστιες διαφορές που έχεις. Έτσι πρέπει να το καταλάβετε. Καλό λοιπόν σήμερα όλο τον κόσμο σε μια νέα αρχή, δικιά μας αρχή, την αρχή του Έλληνα πολίτη, πραγματικού πολίτη, να πάρει θέση. Να πάρει θέση να οργανωθεί μέσα στα Ελλάνια γραφεία του, τα οποία είναι δικά του. Είναι οργανισμός αυτόνομος, ο οποίος στην πρώτη συλλογική πράξη. Που εκτελούνται από Έλληνες πολίτες στην αρχή της δημοκρατίας, της συλλογικότητας του ολικού μας όλου. Του ολικού μας όλου ένα. Για να γίνουμε όλοι ένα, όπως το έχω πει. Αυτή είναι η βάση, η πρόκληση είναι αυτή. Θα πω ότι δεν έχω καμία διαφορά με κανέναν. Σας είπα, είμαστε εμείς. Μα εμείς είμαστε όλοι. Άρα, αν υπάρχουν κάποιοι που λέγονται αυτοί, δεν είστε αυτοί, είστε και εσείς εμείς. Έτσι θα το καταλάβουμε. Στον ίδιο στόχο και σκοπό. Παρόλα τις διαφορετικότητες μας, γιατί αυτή είναι η δημιουργία μας. Η δημιουργία μας δεν φτιάχνει ποτέ κανένα δημιούργημα ίδιο. Ποτέ. Άρα, αυτές τις τεράστιες εξαιρέσεις της μοναδικότητας, σήμερα θα ενωθούμε στο στόχο και στο σκοπό. Για τον ίδιο τον πλούτο μας, για την ίδια τη δύναμη, την ισχύ, την υγεία, την αφωνία. Ελάτε να το κάνουμε πραγματικότητα. Ναι, μπορούμε. Εγώ είπα, δεν θα κάνω πίσω, γιατί ξέρω και πού πάω και τι κάνω. Χιλιάδες κινήσεις μπροστά το σχέδιο. Σίγουρα κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται, κάποιοι αντιλαμβάνονται περισσότερο και λιγότερο το ολικό σχέδιο. Υπάρχει κάτι ολικό, το οποίο το εκτελώ. Πρέπει να εισέλθετε το γρηγορότερο στην ένωσή σας. Όλα τα άλλα έρχονται σιγά σιγά και θα αντιληφθείτε ο καθένας όταν ρημάσει η ώρα του το τι και πόσο θα αντιληφθείτε το μέτρο του σχεδίου. Πάντως είναι τόσο μεγάλο όσο δεν φαντάζεστε. Και είναι για εσάς. Δεν είναι για κανέναν άλλον. Άλλωστε, αν δείτε και όλη μου τη ζωή μαζί σας που έχετε δει, αλλά και αυτά που έφερα που εργαζόμουν χρόνια για να συνταχθούν όλα αυτά, αλλά και χιλιάδες χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι για να φέρουν ένα τέτοιο όμορφο αποτέλεσμα σε εσάς, σήμερα μπορούν οι άνθρωποι να αλλάξουν όλο το αποστατικό καθεστώς, όλο το συστημικό καθεστώς που σας πιέζει και θα σας πιέζει με ευγενικούς τρόπους και πτυχές, αλλά τόσο βάρβαρες. Θα σε πνίγει, δεν θα μπορεί να κάνει κάτι. Θα σε εμβολιάσει, θα σε δηλητηριάσει, θα σε κάνει κομμάτια, θα σου πάρει το σπίτι, θα σου πάρει την οικογένεια, θα σου διαλύσει τα παιδιά γιατί τα ανέχεσαι. Τι δεν έχεις χρήματα. Τι δεν έχεις νόηση. Αυτό δεν έχεις. Τώρα λοιπόν μαζί μας μπορούμε να νοήσουμε όλοι μαζί. Και πρέπει μέσα στη νόηση μας να αναγνωρίσουμε όλη την αλήθεια του δικαίου μας. Είμαστε εδώ να το κάνουμε. Έχω χαράξει τα πάντα. Είναι γραμμένα τα πάντα. Μένει μόνο. Όχι να συμφωνήσουμε, να τα αναγνωρίσετε. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ. Δημιουργήθηκε μια τεράστια δεξαμενή ανθρώπου στην Ελλήνο Συνέλευση. Τώρα η Ελλήνο Συνέλευση έχει τεράστιες ρίζες. Με νόηση. Εκατοντάδες βουλευτές κάθε μέρα εκθέτουν με τη φωνή τους και το καθεστώς αλλά και τις αλήθειες. Έχει σημασία τι θα δεις. Είτε το ψεύτικο δεις, είτε το αληθινό. Ένα από τα δύο θα δεις και τα δύο. Δεν γίνεται να δεις το ένα και να μην δεις το άλλο. Ναι, θα πω ότι είναι αυστηρές οι πρακτικές εφαρμογές μας, από τη μία. Απ' την άλλη, είμαστε απόλυτοι, γιατί έχω ξαναπεί. Η αλήθεια είναι απόλυτη. Ένα τμήμα της αλήθειας να λείπει δεν είναι η αλήθεια. Άρα το ψέμα είναι τμήμα της αλήθειας, αλλοιωμένης αλήθειας, που σε οδηγεί σύμφωνα με το σχέδιο που έχει χαράξει ο αποστάτης ή η αποστασία. Okay, αυτό θα τελειώσει. Σήμερα λοιπόν θα έρθουν μπροστά. Όλα τα ψεύδη θα βγουν. Και όλες οι αλήθειες που πρέπει να βιώσουμε. Είναι στο χέρι μας, είναι σε επιλογές μας. Ούτε ευχές, ούτε προσευχές, ούτε κόμματα, ούτε δόγματα, ούτε ομάδες. Να είστε ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Ελάτε να αναγνωρίσουμε μαζί τις αλήθειες του δικαίου. Σε μια πραγματική δημοκρατία, σε μια πραγματική Ελλήνων πολιτεία. Ελλήνων, όχι με την έννοια που έχουν κάνει Γερμανούς, Ιταλούς, Ρώσους, δεν υπάρχουν τίποτα κάτι τέτοιο. Μιλάμε για Έλληνα ανθρώπους. Δεν μας ενδιαφέρει σημαία, γιατί μόνο σημαία έχεις. Είναι μια σημαία, δεν έχετε τίποτα άλλο. Τώρα μπορούμε να φτιάξουμε πολιτείες. Ο πλανήτης θα γεμίσει πολιτείες. Θα βιώσει την αλήθειά του. Οι επιλογές στα χέρια σας. Εμείς είμαστε πάντα εδώ. Άπειρη τιμή, άπειρο σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται και είναι μαζί μας. Εμείς είμαστε με όλους μαζί τους. Περιμένουμε την ένωσή μας. Όλα τα άλλα είναι λυμένα. Ελάτε να εμφανιστεί η πραγματική δύναμη της αλήθειας της ψυχής των Ελλήνων πολιτών, των ανθρώπων. Σήμερα ο πλανήτης περιμένει αυτό το μήνυμα. Είναι πολλοί έτοιμοι που θέλουν να αλλάξουν. Ας τους δώσουμε τις ευκαιρίες, γιατί εσείς πρέπει να συστρατευτείτε. Όσο θα συστρατεύεστε και θα ενώνεστε, χιλιάδες άνθρωποι θα έρχονται. Φοβούνται. Έχουν ενοχές. Όλοι περιμένουν ποιος θα κάνει. Ναι, ας είσαι εσύ ο επόμενος που θα κάνει το βήμα της ένωσής σου. Εμείς είμαστε πάντα εδώ. Εκείνο συνέλευση μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Γιατί συνέλευση είχαμε όλοι. Όλοι έχουμε έλευση. Έλευση στις ασαρκώσεις μας. Πάντα ενωμένοι. Δύναμη φως σε όλους. Χάρηκα πάρα πολύ για την εκπομπή μας. Ελπίδα δεν υπάρχει, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι επόμενες εκπομπές θα έχουν την ίδια διορατικότητα, αλλά και ευκρίνεια για να καταλαβαίνει ο καθένας την αλήθεια του δικαίου. Κύριε Ζώρα, ήσασταν απόλυτα κατατοπιστικός. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Εδώ στο, από το Radio Elefsis TV. Τιμή μας, κύριε Σόρα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αρτέμης Σόρας στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά από την αποφυλάκησή του στα στούντιο του Elefsis TV.